Κυρίες, κύριοι, καλή σας ημέρα. 2 Νοεμβρίου σήμερα, Πέμπτη. Και εμείς είμαστε εδώ και θα είμαστε εδώ μέχρι τις 12 με την ζωντανή εκπομπή Πρώτο Θέμα. Πρώτο Θέμα μέσα από τον τηλεοπτικό σταθμό Ένα Channel και την Καβάλα. Αλλά η φωνή μας, η εικόνα μας φτάνει σε πάρα πολλά σημεία, από τον Ακριτικό Εύρο μέχρι τις Αίρες και βέβαια μέσω της Κοσμοτέ σε όλη τη χώρα και σε πάρα πολλές χώρες του εξωτερικού. Εδώ είμαστε και σήμερα και θα κοιτάξουμε αυτές τις 2 ώρες που έχουμε στη διάθεσή μας να σας ενημερώσουμε πάλι κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο, χωρίς να σας παρασύρουμε σε διάφορα θέματα τα οποία ενδεχομένως θα προκύψουν λάθη. Όταν σας λέμε κάτι, να ξέρετε ότι το διασταυρώνουμε και από μία και από δύο και από τρεις πλευρές, έτσι ώστε να μην σας παρασύρουμε, όπως είπα, σε άστοχες ενέργειες. Σήμερα, 2 του μηνός, λοιπόν, Πέμπτη, έχει κάποια ονόματα που δεν τα έχω ξανακούσει εγώ, βέβαια. Δεν ξέρω αν τα έχετε ακούσει εκεί εσείς. Γιορτάζει, λέει, ο Ακίνδυνος. Άκου, Ακίνδυνος όνομα. Ανεμπόδιστος. Τώρα αυτά είναι αληθινά ονόματα. Αυθόνιος. Ελπιδοφόρος. Καλά, Ελπιδοφόρος ξέρω. Είναι και ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής. Και ο Πίγασος. Μάλιστα. Χρόνια τους πολλά. Εγώ, εκτός από τον Ελπιδοφόρο, δεν έχω ακούσει τα ονόματα αυτά. Τον Ακίνδυνο, Ανεμπόδιστο, Αυθόνιο και τον Πίγασο. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά την σημερινή μέρα και την γιορτή. Αρκετά είναι και τα ζητήματα που θα μας απασχολήσουν κατά τη σημερινή διάρκεια της εκπομπής. Επιλέγουμε να είναι ζητήματα τα οποία δεν παρακολουθείτε, δεν μπορείτε να παρακολουθείτε ή δεν δίνετε η δυνατότητα να παρακολουθήσετε στα μεγαλύτερα κανάλια εμβέλειας, προς των Αθηνών, διότι εκεί ασχολούνται μόνο με κάποια συγκεκριμένα ζητήματα. Εμείς ασχολούμαστε με την καθημερινότητα και με την επικαιρότητα, βεβαίως, αλλά κυρίως με την καθημερινότητα, τη διαχρονικότητα, για να βάλουμε ένα χεράκι, ένα λιθαράκι, έτσι ώστε να μπορούμε να επιλύουμε ζητήματα. Θέλω να πω ότι στις 10 και 25, κάπου εκεί τέλος πάντων, θα έχουμε τη δικηγόρα μας, την κυρία Κορίνα Λιμπεροπούλου, για να μας μιλήσει για τα περιβόητα πολύχρωμα τιμολόγια των ιδιωτικών παρόχων για το ρεύμα και να δούμε ποια θα είναι η διαφορά του κίτρινου, του μπλε, του πράσινου, του δεν ξέρω ποιού, και να μάθετε τι πρέπει να κάνετε για να έχετε το καλύτερο για το σπίτι, για την επιχείρησή σας, για όλα τα θέματα. Κατά τις 10 και 25 λοιπόν, η κυρία Λιμπεροπούλου θα συνδεθούμε με το γραφείο της και θα συζητήσουμε για αυτό το θέμα. Τώρα, επειδή η ελιά πλέον, το λάδι, για να τα πούμε καλύτερα, έγινε ένα είδος χρυσού, εντός και εκτός εισαγωγικών. Έχει πάρει τέτοια άνοδο που δεν ξέρει κανείς πού θα φτάσει. Κάποιοι λοιπόν, προσπαθώντας να βγάλουν το εύκολο κέρδος, εξορμούν στις καλλιέργειες, όπως στην Ξάνθη που έγινε ένα περιστατικό. Κάποιος λοιπόν, κάποιος αποκλείεται, ένας δηλαδή, διότι ένα άτομο πόσες ώρες συνέλεξε, τρύπωσε μέσα σε έναν ελαιόνα και μάζεψε 620 κιλά ελιές από 32 ελαιόδεντρα. Δηλαδή αυτός πρέπει να ήταν πιο ταχύτατος και από τον
τον μεγαλύτερο σπρίντερ του κόσμου. Άρα λοιπόν δεν ήταν ένα άτομο, σίγουρα θα είχε βοήθεια και από αλλού. 620 κιλά ελιές είναι πολύ μεγάλη υπόθεση, έτσι μην τρελαθούμε. Αλλά κατάφεραν τελικά οι αστυνομικοί να τον εντοπίσουν σε έναν οικισμό της Ξάνθης, να τον συλλάβουν και να οδηγηθεί για τα περαιτέρω. Βέβαια, οι ελιές επέστρεψαν στην ιδιοκτήτρια του κτήματος. Μάλιστα, ο δράστης προκάλεσε και αρκετές ζημιά στα δέντρα, όπως είναι φυσιολογικό. Δεν θα πήγε εκεί με έναν τρόπο, ξέρετε, πολύ λεπτό και πολύ αυτό να πιάσει τις ελιές. Εκεί τραβούσε ό,τι ήταν και ό,τι έπιανε το χέρι του και γέμιζε τα τσουβάλια. Λοιπόν, συνελήφθη λοιπόν ο επιτίδιος και δυστυχώς πάρα πολλοί ιδιοκτήτες κτημάτων με ελιές ανησυχούν για την όποια σοδιά έχει φέτος στην ελιά και ακούσαμε και άλλες φορές ότι έχουν μπει ακόμη και GPS και κάμερες και αυτά στα κτήματα για να μπορέσουν να προφυλάξουν το βιός τους. Για το θέμα αυτό, αν και εφόσον τα καταφέρουμε, θα συζητήσουμε με τον πρόεδρο των ελαιοπαραγωγών αργότερα, τη Στάσου, γιατί πια το πράγμα τίνει να ξεφύγει. Στις τιμές έτσι κι αλλιώς έχει ξεφύγει. Αλλά να δούμε και τι γίνεται και με τα υπόλοιπα. Τώρα, έχουμε μπει στο Νοέμβριο, έχουμε περίπου 50 κάτι μέρες για τα Χριστούγεννα και από τώρα άρχισαν τα όργανα και τι εννοώ με αυτό όσον αφορά τις αυξήσεις στις τιμές των εδεσμάτων των Χριστουγέννων. Βέβαια έχουμε δρόμο μπροστά μας, θα τα πούμε αυτά, αλλά όταν ακούς για ένα κιλό μελομακάρονα 29 ευρώ, καταλαβαίνει κανείς ότι το πράγμα ξεφεύγει. Λοιπόν, άρα λοιπόν ένα κουτί μελομακάρονα και ένα λίτρο λαδί είναι το καλύτερο δώρο που μπορεί να πάει κανείς τα Χριστούγεννα σε μια επίσκεψη. Ναι, μπορεί να ακούγεται λίγο χιουμοριστικό, αλλά είναι μια πραγματικότητα. Είναι μια πραγματικότητα, πράγματι. Δηλαδή, αυτές οι τιμές είναι εξωπραγματικές. Πρωταθλητής λέει στην τιμή του μελομακάρονου, ένα από τα πιο γνωστά και φημισμένα ζαχαροπλαστεία της Αθήνας, που χρεώνει 29 ευρώ το κιλό. Το πιο αγαπημένο χριστουγεννιάτικο έδεσμα. Μάλιστα. Θα συζητήσουμε γι' αυτό, θα έχουμε χρόνο. Έχουμε άλλωστε εδώ στην περιοχή μας, όπως είναι ο κύριος Ιωσιφίδης, συγγνώμη, ο κύριος Χρυσανθίδης, που παράγουν αυτά τα εδέσματα. Να δούμε τι θα μας πούνε για τη συγκεκριμένη τιμή. Λοιπόν, ο πόλεμος βέβαια δυστυχώς στο Ισραήλ με χιλιάδες νεκρούς συνεχίζεται και αυτό που σου σπάει κυριολεκτικά την καρδιά, σε κάνει κομμάτια, είναι όταν διαβάζεις νούμερα 3.648 παιδιά έχουν σκοτωθεί μέχρι τώρα. 3.648 παιδιά. Και 8.706 συνάνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Και ο αριθμός είναι τελείως διαφορετικός από ότι στη Λωρίδα της Γάζας, δηλαδή στη Παλαιστίνη, από ότι στο Ισραήλ. Λοιπόν, και πριν πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα για να συνδεθούμε με το γραφείο της κυρίας Λιμπεροπούλου, θα έλεγα να δούμε αυτό το θέμα που έχουμε, που ο Απόστολος Ατζεμιδάκης μιλάει με τον πτέραρχο, τον κύριο Κώστα Ιατρίδη, πτέραρχον από στρατεία. Πάμε να το δούμε, το έχουμε παιδιά ή να το βάλω από εδώ. Τι κάνεις?
Α, να το βάλω από εδώ. Μάλιστα. Ωραία. Πατώ λοιπόν και να το βάλουμε από εδώ. Είναι μεγάλο βέβαια, αλλά δεν θα το παίξουμε όλο φυσικά. Εννοείται, θα δούμε ένα απόσπασμα. Για δώσ' το. Δημοσιεύματα και από το δημοσίευμα, κάποια αποσπάσματα από το δημοσίευμα της New York Times σχετικά με το τι ακριβώς έχει φτάσει, γιατί φταίει και έχουμε φτάσει σε αυτή την εξέλιξη σχετικά και με τον πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς. Ποιες λοιπόν οι χρόνιες παραλήψεις. Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, τα ξημερώματα της επίθεσης, οι αρχές ασφαλείας του Ισραήλ πίστευαν πως η Χαμάς έκανε κάποιο είδους άσκηση εκείνο το συγκεκριμένο συγχρονικό σημείο. Επί ένα χρόνο το Ισραήλ φαίνεται πως είχε επίσημα σταματήσει την παρακολούθηση των ασυρμάτων της Χαμάς, κάτι το οποίο ενδεχομένως εκμεταλλεύτηκε και η άλλη πλευρά και φτάσαμε σε αυτό το σημείο που φτάσαμε. Από το 2021 για την εσωτερική ασφάλεια του Ισραήλ, την Σινμπέτ, ο κίνδυνος φαίνεται πως ήταν η δυτική όχθη, η Χεσμπολάχ και το Ιράν, αφήνοντας, παραμερίζοντας δηλαδή, την Γάζα και την Χαμάς στην παρακολούθησή του. Γι' αυτό μιλάμε για το Ισραήλ. Ο Ισραήλ είναι ένα από τα μεγαλύτερες χώρες όσον αφορά το κομμάτι της εσωτερικής ασφάλειας, πώς κατάφερε και έχασε ενδεχομένως τον έλεγχο σε αυτόν το μέτωπο του πολέμου. Τέλος, οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες τα τελευταία χρόνια έχουν σταματήσει να συλλέγουν στοιχεία για τη Χαμάς, με αποτέλεσμα να φτάσουμε τελικά και σε αυτό το σημείο που φτάσαμε. Αυτές είναι οι χρόνιες παραλήψεις του Ισραήλ που οδήγησαν σε αυτή την κατάσταση, επισημαίνει η New York Times. Καλησπερίζω στο δελτίο μας τον πτέραχο εναποστρατεία, τον κύριο Κώστα Ιατρίδη, για να ξεκινήσουμε λίγο σχετικά και με αυτά τα οποία γράφει η New York Times, κύριε Ιατρίδη, αλλά και το ότι τελικά έχουμε την εξέλιξη ότι άνοιξε το πέρασμα της Ράφα για τους Παλαιστίνιους, πάρα πολλοί κόσμος, ο οποίος θα βρεθεί πλέον εκεί. Καλησπέρα, καλό μήνα. Καλησπέρα και καλό μήνα, κύριε Τζιμιδάκη. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από το κομμάτι αυτό. New York Times. Ναι. Κοιτάξτε, ναι, έχετε δίκιο, όπως το αναφέρατε, είναι ένα δημοσίευμα που η εφημερίδα New York Times είναι κατά βάση εφημερίδα που στηρίζει και υποστηρίζει το Ισραήλ. Αυτά που έγραψε πραγματικά είναι αλήθεια, ότι το τελευταίο χρόνο πλέον δεν παρακολουθούσαν ούτε ασυρμάτους αλλά ούτε και επικοινωνίες, και μάλιστα αναφέρει ότι η επίσημη πλέον θέση τόσο του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας όσο και των μυστικών δυνάμεων αλλά και των στρατιωτικών δυνάμεων είναι ότι η Χαμάς, αυτή ήταν η θέση, δεν πρόκειται να επιτεθεί, διότι έχει άλλες προβλήματα, έχει οικονομικά προβλήματα και ασχολείται με τα προβλήματα αυτά. Επίσης λέει και κάτι άλλο, ότι οι υπηρεσίες πληροφοριών αλλά και η στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών είχε ενημερώσει πλέον εδώ και καιρό τον κύριο Νετανιάχου ότι η πολιτική κρίση που δημιουργήθηκε λόγω του νομοσχεδίου για τη μεταρρύθμιση στη δικαιοσύνη έχει αποδυναμώσει την ασφάλεια της χώρας. Επομένως όλα αυτά παίξαν σημαντικό ρόλο, άλλωστε όπως είπε και η Αίγυπτος είχε ενημερώσει και κάποιες πληροφορίες σχετικά με το τι ετοιμάζει η Χαμάς, πλην όμως δεν εδόθηκε απαιτούμενη σημασία ούτε και από πλευράς δυνάμεων ΟΗΕ που βρισκόταν στο Λίβανο. Και όλα αυτά βέβαια συνετέλεσαν ώστε να ευνηδιαστεί, να κλονιστεί θα λέγαμε το αίσθημα ασφαλείας των Ισραηλιτών και να υποστεί αυτή την τρομοκρατική και επίθεση και να χάσει πάνω από 1.400 άτομα και βεβαίως να έχει και πάνω, γιατί τελικά και εδώ είναι ένα θέμα. Τελικά πόσοι είναι οι όμεροι κανείς δεν ξέρει. Άλλη φορά λεγόταν 199, 220, 230, 245 μαθαίνω ότι είναι. Εν αυτή περιπτώσει κάποια στιγμή θα πρέπει να καταλήξουν πόσοι είναι οι όμεροι για να μπορέσουν μεθαύριο, για να όταν κάποιοι θα διασωθούν ή όταν θα υπάρξει κάποια συμφωνία για την απελευθέρωση. Μάλιστα. Λοιπόν, ένας έμπειρος αξιωματικός, ανώτατος αξιωματικός, πτέρυγος εναποστρατεία, ο κύριος Ιατρίδης. Πάμε λοιπόν σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και να συνδεθούμε με το γραφείο της κυρίας Κορίνας Λιμπεροπούλου, της δικηγόρου, για να μας απαντήσει για το θέμα με τα τιμολόγια, τα νέα που θα ισχύσουν της ΔΕΗ και των παρόχων, βέβαια των ιδιωτικών παρόχων. Πάμε. Επιστρέψαμε εδώ, φίλες και φίλοι, σε λίγο θα κάνουμε και τη σύνδεσή μας. Πριν από αυτό να σας πω ότι
Δεν μένει κανείς χωρίς να βάλει το χέρι στη τσέπη σε τακτά χρονικά διαστήματα. Πληρώνεις το ένα, έρχεται το άλλο, πληρώνεις το παράλληλο, έρχεται το άλλο. Και τώρα λοιπόν πρέπει να ετοιμαστούμε σιγά-σιγά να πάρουμε στα χέρια μας ή και να μην πάρουμε το χαρτί των τελών κυκλοφορίας του 2024. Ανέβηκαν στην πλατφόρμα τα ειδοποιητήρια. Τώρα, το τι θα πληρώσει ο καθένας από εμάς φέτος είναι ένα πολύ μεγάλο και δεδαλώδες θέμα. Θα πρέπει να ενημερωθεί ο καθένας ξεχωριστά. Η προθεσμία είναι έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023. Βέβαια, πάντα υπάρχει μία μικρή παράταση, αν και εφόσον δεν πληρωθούν. Επίσης, πάντα υπάρχει το πρόστιμο ότι αν δεν το πληρώσουν, έστω και με την προθεσμία που θα δοθεί επιπλέον, αν δοθεί, θα το πληρώσουν διπλό κάποιοι που δεν θα πληρώσουν τα τέλη κυκλοφορίας. Από χθες ήδη, όποιος θέλει, μπορεί να μπει στην πλατφόρμα με τους κωδικούς τάξης, μπορεί να εκτυπώσει τα ιδιοποιητήρια, να πάει στην τράπεζα για να μπορέσει να καταβάλει τα τέλη κυκλοφορίας. Λοιπόν, μπορείς να το πληρώσεις σε μηχάνημα αυτόματων συναλλαγών, να σκανάρεις το barcode που θα έχει πάνω το ιδιοποιητήριο. Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να πληρώσει κανείς τελικά, και μέχρι και στα ταχυδρομεία. Είναι πολλά τα οποία πρέπει να γνωρίζουμε για αυτό το θέμα. Και αν τα αναλύσω τώρα θα φάμε πάρα πολύ χρόνο. Εγώ λέω τα κύρια σημεία που πρέπει. Είπαμε ισόποσο θα είναι το αν πληρώνεις 200 ευρώ τέλη κυκλοφορίας Φερρυπίν. Αν δεν τα πληρώσεις, θα πληρώσεις 400 μετά. Το πρόστιμο ίσο με το 50% των τελών είναι διαφορετικό. Δηλαδή, αν είναι 200, θα πληρώσεις τα 100 σαν πρόστιμο, αν είναι δημοσίας χρήσεως. Μηδενικό πρόστιμο, αν τα τέλη κυκλοφορίας είναι λιγότερο από 30 ευρώ. Πού είναι τέτοια τέλη κυκλοφορίας? Λοιπόν, για να θέσετε το όχημα σε ψηφιακή ακινησία, υπάρχει μια διαδικασία η οποία και από αυτή πρέπει να, και για αυτή πρέπει να ενημερωθείτε πληρέστατα, γιατί είναι πάρα πολλά αυτά που αναφέρει. Είναι 10 λόγοι και βέβαια το δηλώνεται στην αρμόδια ΔΟΗ. Αυτά θα τα ξαναπούμε βέβαια, γιατί υπάρχουν πολλά με τα τέλη κυκλοφορίας και γι' αυτό. Χθες είχαμε ένα τραγικό δυστύχημα, δυστυχώς, στη Θεσσαλονίκη. Μια μητέρα, 40χρονη μητέρα, ενός κοριτσιού 3 ετών, την παρέσυρε λεωφορείο και δυστυχώς έχασε τη ζωή της η 40χρονη και άφησε ένα παιδάκι ορφανό φυσικά και ανίποτο πόνο στην οικογένειά της. Το κοριτσάκι ήταν μόλις 3,5 ετών. Αστικό λεωφορείο μπήκε στο αντίθετο ρεύμα της μοναστηρίου στη Θεσσαλονίκη και παρέσυρε οχήματα. Η 40χρονη γυναίκα μόλις είχε φύγει από την εργασία και επέστρεφε με την ηλεκτρική μοτοσυκλέτα στο σπίτι της. Όταν ξαφνικά είδε το βαρύ όχημα να έρχεται πάνω της, δεν πρόλαβε να αντιδράσει και δυστυχώς έχασε τη ζωή της. Αυτά τα τροχαία. Δυστυχώς καθημερινά έχουμε τέτοια φαινόμενα. Δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα περισσότερο. Η ακρίβεια συνεχίζεται και κάποιος καταναλωτής είπε ότι αγόρασα πιο φθηνά τη φέτα στο Λονδίνο. Τώρα αυτό είναι σύγκριση, είναι μέτρο σύγκριση. Αν την αγόρασα στο Λονδίνο πιο φθηνά ή στην Αϊτή ή στην Γουατεμάλα. Τώρα αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα. Εντάξει. Λοιπόν, άλλο το Σεϊσέντο και άλλο η Φεράρι. Έχει καμιά σχέση το ένα με το άλλο. Τώρα, πάμε να συναντήσουμε την κυρία Κορίνα Λιμπεροπούλου. Πάμε. Καλημέρα σας, κυρία Λιμπεροπούλου. Καλή σας μέρα. Τι κάνετε? Τι να κάνουμε. Όταν σας έχουμε στη σύνδεση, αισθάνομαι πιο ασφαλής, κατά έναν τρόπο,
Λέω, εντάξει, τώρα έχουμε τι. Πώς? Σας λύνονται οι απορίες. Ναι, δεν πέφτουμε σε παγίδες. Θα μπορούσαμε βέβαια να συμποδεχτούμε με ένα τραγουδάκι που λέει άσπρα, κίτρινα, κόκκινα, μπλε. Κάτι τέτοιο γίνεται με τα τιμολόγια ρεύματος, νομίζω να φαίνεται. Ναι. Τι είναι αυτά τα άσπρα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε τώρα? Τι, για πείτε μας λίγο, εξηγήστε στον κόσμο. Και τι σημαίνει το κάθε χρώμα, ας πούμε. Κόπηκε η σύνδεσή μας, παιδιά. Έχουμε καλό σήμα. Με το χαμόγελο είμαι η κυρία Λιμπεροπούλου στον αέρα. Δεν πειράζει, καλό είναι αυτό. Και έτσι λοιπόν, στο Λονδίνο λέει, αγόρασα τη φέτα πιο φθηνά από την Ελλάδα. Εντάξει ρε παιδιά, αυτά τα πράγματα δεν γίνονται συγκρίσεις με το Λονδίνο, με το τη Ισπανία, με το άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Εντάξει. Λοιπόν, την έχουμε, ναι. Για πείτε μας. Ίσως μοιάζει με αυτό που είχαμε τώρα, με την έννοια ότι θα ανακοινώνεται η τιμή του ρεύματος είτε στις αρχές του μήνα, είτε ακόμη και 2 μήνες μετά την κατανάλωση. Πράγμα το οποίο ενδεχομένως δημιουργεί προβλήματα, γιατί πρώτα θα καταναλώνουμε και μετά θα βλέπουμε σε τι τιμή θα πληρώνουμε το ρεύμα. Α, τόσο και τέλος καλά. Υπάρχει και ένα... Ναι, είναι λίγο ασαφές το πλαίσιο. Ναι. Γιατί παιδιά κολλάμε σήμερα, τι έγινε? Θα υπάρχει δυναμική τιμολόγηση, δηλαδή ακόμα και μέσα στην ημέρα θα διαμορφώνεται η τιμή ανάλογα τη χοντρική του ρεύματος. Ναι. Και πάλι είναι λίγο ασαφές, δηλαδή πέρα από το μπλε τιμολόγιο όπου ο καταναλωτής γνωρίζει εκ των προτέρων ότι η τιμή του είναι αυτή, σε όλες τις άλλες περιπτώσεις θα είναι αυξομοιούμενη, δηλαδή δεν θα γνωρίζει πάντοτε σε τι τιμή πληρώνει το ρεύμα. Εσείς που είστε νομικός και έχετε μια πιο μεγαλύτερη δίκευση σε τέτοια ζητήματα, αυτό πώς το σχολιάζετε, δηλαδή, ποια είναι η προστασία για τον καταναλωτή? Υπάρχει προστασία ή πάμε τη φλάκη όπου βγει? Κοιτάξτε, αυτό συμβαίνει και στο εξωτερικό, δηλαδή ιδιαίτερα το προϊόν του τελευταίου με την δυναμική προσαρμογή. Στο εξωτερικό συμβαίνει αυτό, να μπορείς να μπεις, ας πούμε, στο site της εταιρείας και να δεις εκείνη τη στιγμή πόσο είναι η χονδρική του ρεύματος. Γιατί αυτό είναι σε σχέση με την κατανάλωση γενικά, σε σχέση με τις εναλλακτικές πηγές ενέργειας, οπότε διαμορφώνεται εκείνη τη στιγμή η τιμή του ρεύματος. Δηλαδή στο εξωτερικό μπορείς να μπεις και να δεις και τι καταναλώνεις εφόσον έχεις τον έξυπνο μετρητή και την τιμή με την οποία χρεώνεσαι εκείνη τη συγκεκριμένη ημέρα. Τώρα σε εμάς, γιατί λίγοι νομίζω έχουν αυτόν τον έξυπνο μετρητή, εγώ τουλάχιστον δεν τον έχω, στο άλλο το προϊόν που θα είναι το πράσινο τιμολόγιο, αν μεν ανακοινώνεται η τιμή στις αρχές του μήνα, δηλαδή μέχρι τώρα ανακοινωνόταν μέχρι τις 20 του προηγούμενου μήνα. Είχαμε ανακοινώσεις για το ποια θα είναι η τιμή ρεύματος του Οκτωβρίου, του Νοεμβρίου. Ναι. Τώρα, αν αυτό είναι μετά, δηλαδή από ό,τι διάβασα δίνει το δικαίωμα στις εταιρείες να κάνουν μία αναπροσαρμογή ακόμη και 2 μήνες μετά. Ναι. Θα πρέπει να το δούμε στην πράξη πώς θα λειτουργήσει η κυρία Τσένιο. Να σας πω κάτι. Μέχρι τώρα απολαμβάναμε την επιδότηση, την κρατική, η οποία πάβει από πρώτης πρώτου. Mm. Οπότε εκεί θα δούμε πώς θα διαμορφωθεί ο λογαριασμός μας. Και ενδεχομένως να μην το δούμε ούτε τον Ιανουάριο. Δηλαδή, αν δεν έχουμε επιλέξει μηνιαίο λογαριασμό και αν δεν καταχωρούμε μόνοι μας τις μετρήσεις, ο καθαριστικός μας θα βγει τον Απρίλιο, τον Μάρτιο. Ναι. Τότε θα δούμε τα αποτελέσματα. Να σας πω κάτι. Με το ποδόσφαιρο, γενικά με το αθλητισμό, έχετε καμία σχέση? Έτσι, ξέρετε δύο πράγματα? Ή τίποτα? Για το ποδό ξέρω κάποια βασικά. Ωραία. Φτάνει αυτό. Θα σας πω ένα θέμα με ποδοσφαιρικούς όρους, για να καταλάβουν και οι φίλοι τηλεθεατές τι εννοώ. Ξέρετε τι ακούω εγώ τώρα? Όχι από εσάς, εσείς δεν τα βάζετε όλα αυτά. Εγώ ακούω ότι από τη μία είναι οι εταιρείες, οι ιδιωτικοί πάροχοι και τα λοιπά, και παίζουν έναν αγώνα με τους καταναλωτές. Βάζουμε σαν έδρα, αυτός που έχει την έδρα δηλαδή, τις εταιρείες. Και βάζουμε και εμάς από την άλλη πλευρά. Ξέρετε πόσο χάνουμε στη συγκεκριμένη περίπτωση? Τουλάχιστον με 7-3. Δηλαδή, βάζω ένα 3 που κάποιοι άνθρωποι ενδεχομένως να μπορούν να χειριστούν όλες αυτές τις καταστάσεις κτλ. Αλλά όλοι οι υπόλοιποι έχουμε βαθιά μεσάνυχτα. Δηλαδή, πρέπει να κάθεσαι εκεί,
να βλέπεις, να μπαίνεις στα αυτά, να μπαίνεις... Ποιος θα τα κάνει αυτά τα πράγματα όταν... Ειδικά... Κανένας, είναι η αλήθεια, κανένας δεν τα κάνει. Άντε, μπράβο. Αυτό λέω. Πάντως υπάρχει η νομοθεσία για την προστασία του καταναλωτή, έτσι. Δηλαδή υπάρχουν για την προστασία του καταναλωτή. Υπάρχει η ρυθμιστική αρχή ενέργειας, η ΡΑΕ, που μπορεί να απευθύνει το πολίτης για καταγγελίας. Και θέλω να πω ότι οι εταιρείες, είτε οι ΔΕΗ, είτε οι υπόλοιπες, αγοράζουν το ρεύμα ή παράγουν το ρεύμα και έχουν ένα κόστος. Στη συνέχεια το μεταπολούν στον καταναλωτή και πρέπει να βγάλουν ένα κέρδος για να λειτουργήσουν. Ωραία. Έτσι. Τώρα εξαρτάται και από την χονδρική αγορά του ρεύματος. Δηλαδή δεν είναι μόνο η τιμή στην Ελλάδα, είναι η τιμή στην Ευρώπη, είναι η ενεργειακή κρίση. Καταλαβαίνετε, δηλαδή εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Δεν είναι απαραίτητα πάντα κερδοσκοπικό το πρόβλημα. Να σας βάλω ένα τίτλο αν ήμουν εκδότης εφημερίδος. Να σας βάλω ένα τίτλο αν ήμουν εκδότης εφημερίδος μεταξύ εταιριών και αυτό και το είπα και ποδοσφαιρικά. Το θέμα είναι δεδαλώδες, τελίτσες, κουλουβάχατα. Δηλαδή είναι αδύνατον κάποιο... Δεν ξέρω εγώ, αν το ψάξω όλο αυτό που λέτε εσείς, τι όφελος θα έχω. Εγώ ξέρω, όπως έλεγαν οι συμπαθέστατοι πόντι, πήγε να βάλει η βεζίνα και λέει ακρίβενη βεζίνα. Δεν με νοιάζει, λέει, εγώ λέει 5 ευρώ, έβαζα 5 ευρώ θα βάζω. Κάπως έτσι έρχονται τιμολόγια τώρα. Δηλαδή, σου λέει, εγώ πλήρωνα 5 ευρώ. Τι μου λες τώρα εγώ να ψάξω και να κάνω, όταν μου έρθει 15 θα επαναστητήσω. Είναι δύσκολο το θέμα. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε. Κοιτάξτε, όταν θα βγει με το καλό καθαριστικό, γιατί εκεί βλέπουμε την κατανάλωση και εκεί βλέπουμε τις οριστικές χρεώσεις, τουλάχιστον για τους 3 μήνες που πέρασαν. Αν ο καταναλωτής, σε σχέση με τον περσινό του λογαριασμό, αν τον έχει κρατημένο, που ούτε αυτό δεν έχουν, αν δει, εν πάση περιπτώσει, ένα λογαριασμό φουσκωμένο, μπορεί να δει στην πίσω σελίδα του λογαριασμού την τιμή του ρεύματος, τουλάχιστον μέχρι πρότινος μπορούσε να τη δει. Τώρα, άμα θα διαμορφώνεται για κάθε μήνα χωριστά, ενδεχομένως να είναι σε πολλές σειρές η κατανάλωσή του με διαφορετικές τιμές. Δηλαδή, η ανάλυση του να είναι τέτοια ώστε να τιμολογούν τον κάθε μήνα με άλλη τιμή για το ρεύμα. Να δει λοιπόν την τιμή με την οποία τον χρεώσανε. Και εφόσον δει ότι είναι πολύ μεγάλη, μπορεί στη συνέχεια να επιλέξει ένα προϊόν με σταθερή χρέωση, αν θέλει να έχει το κεφάλι του ήσυχο, αν έχει μεγάλες καταναλώσεις για κάποιο λόγο. Μία μέση κατανάλωση, μία μικρή κατανάλωση θα δει σίγουρα διαφορά, αλλά ίσως να μην είναι και τόσο μεγάλη. Εσείς σαν νομικός πιστεύετε ότι αυτό έγινε για το γενικό σύνολο των καταναλωτών προς ωφελία δικιά τους ή προς σταθεροποίηση των εταιριών, να μην χάνει ο ένας, να μην χάνει ο άλλος και να υπάρχει αυτός ο ανταγωνισμός. Δηλαδή μπορεί να προσφέρει μια... Ο ανταγωνισμός σίγουρα υπάρχει. Απλά μέχρι τώρα είχαμε την επιδότηση, η οποία απορροφούσε σχεδόν το σύνολο του κόστους του ρεύματος, της ρήτρας αναπροσαρμογής δηλαδή, το οποίο δεν μπορεί να συνεχιστεί προφανώς για πάντα. Δηλαδή δόθηκε για 1,5 χρόνο και πλέον καταργήθηκε. Τώρα είχα πει και σε προηγούμενη εκπομπή, δεν γνωρίζω αν θα επανέλθει. Ναι, κατάλαβα. Εμένα ξέρετε τι μου θυμίζει όλο αυτό. Ξέρετε ότι μου αρέσει πολύ το χιούμορ, να αντιμετωπίζουμε τα θέματα και λίγο χιουμοριστικά. Είναι σαν ένα ζευγάρι και του λέει η σύζυγος, αφού έχει βραδιάσει, έχει κάνει, έλα να κοιμηθείς, Χριστιανέ μου, δεν μπορώ τώρα, κοιτάζω τα τιμολόγια, θα τα τελειώσω και θα έρθω. Έχει φτάσει ξημερώματα, έλα να κοιμηθείς, Χριστιανέ μου, δεν μπορώ τώρα, σε λίγο τελειώνω. Έλα να πάρεις πρωινό, δεν μπορώ τώρα, σε λίγο τελειώνω. Δηλαδή, δεν είναι δύσκολο από πλευράς ηλεκτρονικών συστημάτων, δεν είναι όλοι γνώστες των συστημάτων, αυτό θέλω να πω. Και πού θα βρει... Σίγουρα, βέβαια υπάρχουν τα καταστήματα, έτσι, και τις ΔΕΗ και άλλες εταιρείες έχουν καταστήματα. Απλά εγώ συστήνω προς τους καταναλωτές να είναι επιφυλακτικοί ως προς τις τηλεφωνικές πωλήσεις. Γιατί δεχόμαστε συχνά κλήσεις από εταιρείες ρεύματος, παρόλο που απαγορεύονται οι διαφημιστικοί. Δηλαδή, αν κανείς έχει καταχωρήσει το τηλέφωνο του ότι δεν δέχεται διαφημιστικές κλήσεις. Το ξέρω γιατί εγώ το δικό μου, ας πούμε, το έχω καταχωρήσει και παρόλα αυτά λαμβάνω κλήσεις από εταιρείες για ρεύμα, για οτιδήποτε. Να είναι επιφυλακτικοί όσον αφορά αυτά που ακούνε στο τηλέφωνο. Μάλιστα. Τώρα τι να προτιμήσουμε εσείς που είστε δικηγόρος, τον πράσινο, τον κόκκινο, τον μπλε φάχελο, τι να προτιμήσουμε? Κοιτάξτε, και εγώ δεν έχω αποφασίσει, να σας πω την αλήθεια. Περιμένω να δω τι θα γίνει από πρώτης πρώτου. Ναι.
Αν επιλέξουμε τον πράσινο θα μας πούνε φυσιολάτρες. Αν επιλέξουμε το κόκκινο θα μας πούνε αριστερούς. Αν επιλέξουμε το μπλε θα μας πούνε... Το πορτοκαλί για να το επιλέξουμε πρέπει να έχουμε έξυπνο μετρητή και όπως είπαμε οι περισσότεροι... Άρα χρειαζόμαστε και έξυπνο μετρητή. Η επιλογή είναι ανάμεσα σε δύο. Η επιλογή είναι ανάμεσα στο μπλε και στο πράσινο. Το πράσινο είναι το κειμενόμενο, το μπλε είναι το σταθερό. Άρα στο ρολόι πρέπει να μπει και ένας έξυπνος μετρητής. Για να επιλέξουμε το πορτοκαλί, ναι. Α, μάλιστα. Μάλιστα. Αυτό το μετρητή ποιος το βάζει, η εταιρεία ή επιβαρύνει τον καταναλωτή? Από ό,τι ξέρω, η ΔΕΗ έχει ξεκινήσει και αλλάζει κάποιους μετρητές. Ναι. Χωρίς δηλαδή αίτηση. Τώρα δεν ξέρω αν με κάποια αίτηση έρχεται να αλλάξει συγκεκριμένα το δικό μας το μετρητή. Αλλά ο στόχος είναι να αλλάχθουν σιγά σιγά όλοι οι μετρητές και να μπουν πλέον οι έξυπνοι μετρητές. Οι έξυπνοι μετρητές, μάλιστα. Κάποτε μετρούσανε, και αυτό, με αυτό τελειώνω, μετρούσανε, περνούσε ένας υπάλληλος ή ένας ιδιώτης και μετρούσε τα κιλοβάτ. Τώρα γίνεται αυτό ή έχει διαφοροποιηθεί αυτό το θέμα και είναι με και άλλο τρόπο? Τώρα έρχεται, δηλαδή για να βγει ο καθαριστικός, έρχεται ο υπάλληλος και μετράει τα κιλοβάτ, όπως λέτε ναι. εσείς. Ναι. Στον έξυπνο μετρητή δεν χρειάζεται να έρθει. Δηλαδή θα είναι συνδεμένο με... Ναι. Και αυτός είναι λοιπόν ο στόχος. Να υπάρχουν οι έξυπνοι μετρητές με τους οποίους δεν μπορεί να τους πειράξει και κανείς, δεν μπορεί να επέμβει. Είναι δηλαδή καλύτερο και για τη ΔΕΗ και για τον καταναλωτή. Μάλιστα. Συνεταιρισμοί γίνονται. Να κάνω εγώ ένα τιμολόγιο με εσάς εκεί ίδιο και να παίρνω πιο φθηνό ρεύμα. Είναι κυρία Λιμπεροπούλου, εσείς τα λέτε νομικά και καλά κάνετε και τα λέτε όσο πιο απλά και κατανοητά γίνεται για να μας παρακολουθήσουν οι τηλεθεατές. Αλλά μπαίνουμε σε άλλα θέματα, δηλαδή το μέλλον θα είναι ακόμη πιο δύσκολο τεχνικά και δεν ξέρω πώς μπορεί να ανταπεξέλθει το μεγαλύτερο μέρος του κόσμου σε αυτά και θα δούμε τι θα γίνει και με αυτό, με τα πράσινα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε. Λοιπόν, θέρμα ευχαριστώ για μια ακόμη φορά. Ευχαριστώ και εγώ για τη φιλοξενία. Τα ξαναλέμε. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Ήταν η κυρία Λιμπεροπούλου, δικηγόρος στην Καβάλα. Μπορείτε να τη βρείτε εύκολα και να τη συμβουλευτείτε τι πρέπει να κάνετε. Οπότε πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε. Αυτά μας είπε η δικηγόρος της εκπομπής, η κυρία Κορίνα Λιμπεροπούλου, για το τι πρέπει να προσέχετε με αυτά τους φακέλους τώρα, με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε, όσον αφορά τους παρόχους της ΔΕΗ, αν επιλέξετε σταθερό, αν επιλέξετε κειμενόμενο, αν επιλέξετε το ένα, αν επιλέξετε το άλλο. Ωχ, Παναγία μου, και στο τέλος θα έχουμε ένα υπολογιστή μπροστά μας και ασχολούμαστε με όλα αυτά ηλεκτρονικά για να μπορέσουμε να βρούμε άκρη. Δυστυχώς. Γιατί καλές μου γιαγιάδες, γιατί καλοί μου παππούδες, γιατί, πόσες χιλιάδες φορές έχουμε αναφερθεί μέσα από εδώ, προσέξτε όλους αυτούς τους απατεώνες, είτε τους αθήγκανους, τους γύφτους, εν πάση περιπτώσει, γιατί λέει όλος μην τους λες γύφτους, τους λες Ρωμά, μα αφού οι άνθρωποι είναι, πώς το λένε, ενταλμένοι για να κλέψουν, να ρημάξουν, αυτό. Λοιπόν, δηλαδή είναι πιο έξυπνοι αυτοί από εμάς. Οι Βούλγαροι είναι πιο έξυπνοι αυτοί από εμάς. Πήραν τηλέφωνο στη γιαγιά, στη Σιάτιστα, και την ανάγκασαν να πετάξει 10.000 ευρώ από τον μπαλκόνι της σε φάκελο μέσα, γιατί λέει χτύπησε η γονή της και έπρεπε να χειρουργηθεί. 10.000 ευρώ, βρε γιαγιά μου, τι να σου πω και σένα. Τι να σου πω. Πόσες φορές τα έχουμε πει. Μάλιας η γλώσσα μου να τα λέω 10 χρόνια σε αυτήν την εκπομπή. Αχ, Παναγία μου. Λοιπόν, κι άλλος να ψήνεται για 100 ευρώ. Πάμε να συναντήσουμε. Πάμε λίγο στο νησί μας εκεί, στην Θάσο. Πάμε στο νησί μας που φέτος πήγε πολύ καλά, βέβαια, με τον τουρισμό. Αλλά εκεί που δεν πάει καλά, θα έλεγα ότι είναι στην καλλιέργεια, στην Ελιά. Τον πρόεδρο τον έπιασε βήχας. Λοιπόν, πρόεδρε Νονός. Να το. Κατάπιε το σάλιο του πρόεδρος. Με τόσο που ακούει ο άνθρωπος, τι να κάνει. Κύριε Παπαδημητρίου, μας ακούτε? Σας ακούω. Ήπιατε λίγο νεράκι, εντάξει? Εντάξει. Μπράβο, ρε πρόεδρε. Λοιπόν, τι κάνετε καταρχάς, πώς πάνε τα πράγματα? Η τουριστική σεζόν, καταρχήν, άσχημο πράγμα να καταπιεί κάποιος το σάλιο του. Σε πνίγει. Το έχω ζήσει πολλές φορές. Να καλημερίσω
ναι, εσάς και τους συντελεστές της εκπομπής και όλους τους ακροατές. Να είστε καλά. Πρόεδρε. Όντως η καλοκαιρινή σεζόν πήγε πάρα πολύ καλά. Ναι. Το πρόβλημά μας είναι η χειμερινή σεζόν. Η χειμερινή σεζόν. Και μιλάω για τους ελαιοπαραγωγούς, οι οποίοι δυστυχώς αυτή τη στιγμή στο νησί της Θράσου, ναι, δύο συνεταιρισμοί δεν θα ανοίξουν. Τι λες. Ναι. Μέχρι εκεί φτάσαμε. Ακριβώς. Πρόεδρε, να σου κάνω μια ερώτηση. Βεβαίως. Φανταζόσουν ποτέ στα τόσα χρόνια που ασχολείσαι με την ελιά, με το λάδι, στο νησί, δεν έχει σημασία αν ήσουν ή δεν ήσουν πρόεδρος, φανταζόσουν ποτέ ότι θα φτάσουν στο σημείο να φυλάνε ακόμη και security τα κτήματα ή τις ελιές, να γίνονται κλοπές όπως στην Ξάνθη κλέψανε 630 κιλά ελιές από ένα χωράφι. Φανταζόσουν ποτέ ότι θα φτάσουμε σε τέτοιες καταστάσεις. Αυτό δεν μπορούσε να το φανταστεί κανένας. Μάλιστα. Αν και κατά περιόδους, ναι, αφήναμε τις ελιές στα κτήματα και ακούγαμε μία φορά στα 2-3 χρόνια κάποιος πέρασε και έκλεψε 5 τσουβάλια ελιές. Μάλιστα. Έτσι. Αλλά αυτό που έγινε να βάζουμε κάμερες, ναι, στα ελαιόδετρα για να παρακολουθούμε μην τυχόν και μας κλέψουν την παραγωγή μας, mm-hmm, αυτό είναι αδιανόητο και θεωρώ ότι κανένας μα κανένας δεν θα μπορούσε να το σκεφτεί. Μα όλη αυτή η επιτίδη και στο τέτοιο, στην Ξάνθη που έγινε αυτή η κλοπή και τελικά συνελήφθη αυτός, είναι από τους Ρωμά εκεί, από το τέτοιο. Λοιπόν, θέλω να πω ότι από τη στιγμή που ο Τενεκές κοντεύει να φτάσει τα 200 ευρώ, ο άλλος σου λέει είναι ένα κέρδος το οποίο δεν είναι εύκολο να το ξαναβρω. Κύριε Τσέλιο, ναι, όταν κάποιος κλέψει, ναι, όντως έχει ένα τόσο μεγάλο κέρδος. Ναι. Φανταστείτε ότι ένας ελαιοπαραγωγός, ναι, έχει ξεκινήσει να δουλεύει στα κτήματά του από το 23, από τις 1 Γενάρη του 23. Ναι, ναι. Άρα με την ακαρπία που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο νησί, και όχι μόνο, δεν είναι μόνο στο νησί. Ναι, ναι, ξέρω. Είναι πανελλαδικά. Στην Ισπανία που τροφοδοτεί τόσα κράτη με το λάδι. Η, ναι, Ισπανία όμως έχει και το μαχαίρι, έχει και την πίτα. Α. Εντάξει, αυτή τη στιγμή έχει ρίξει την τιμή του ελαιολάδου για να φοβηθεί ο ελαιοπαραγωγός και να πουλήσει το καρπό του, ναι, σε χαμηλή τιμή, μη τυχόν και πέσει η τιμή. Ναι. Η δική μου η άποψη είναι παιχνίδια που βλέπουμε των μεγάλων εταιριών χρόνια τώρα, αυτή η εποχή να πέφτει το ελαιόλαδο. Ναι. Ναι, όπως είπατε. Θέλω να φανταστείτε ότι δεν σας μιλάω μόνο σαν πρόεδρος του Λειτουργικού Συνεταιρισμού Καλλιράκης, σας μιλάω και σαν τυποποιητής. Ναι. Έτσι, γιατί έχω ένα μικρό τυποποιητήριο στο νησί της Θράσου. Mm-hmm. Εκείνο που συμβαίνει ότι ο αγρότης και με αυτή την τιμή φέτος, μιλάω για φέτος, δεν έχει βγάλει ούτε τα έξοδά του. Μα όταν υπάρχει 80% ακαρπία. Και το θέμα είναι ότι δεν βλέπουμε την ακαρπία. Δεν βλέπουμε το κράτος από πίσω. Εκεί, ναι, είναι το μεγάλο πρόβλημα. Ναι. Δεν στηρίζουν τους ελαιοπαραγωγούς. Εδώ πάνω θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Για ζημιές, χαλαζοπτώσεις, πλημμύρες κτλ. Υπάρχουν αποζημιώσεις. Στο θέμα ακαρπίας, νομικά ήθιστε να γίνονται αποζημιώσεις ή δεν υπάρχει μέσα στον ΛΟΛΓΑ αυτό το πράγμα. Είναι η πρώτη φορά, ναι, που έχει συμβεί αυτό το φαινόμενο. Ναι. Πάντα υπήρχαν ότι δεν έχουμε πολλές ελιές σε μία σεζόν, αλλά όχι σε κάτι τέτοιο. Μάλιστα. Σε νούμερα. Όλοι οι ελαιουργικοί συνεταιρισμοί Θράσου, ναι, μαζευτήκαν όλοι οι πρόεδροι. Βέβαια, το ότι μαζεύτηκαν οι πρόεδροι δεν σημαίνει ότι από πίσω είναι και η ελαιοπαραγωγή του νησιού. Mm-hmm. Στείλαμε κάποιο έγγραφο και στην Ομαρχία και στους βουλευτές του νησιού μας, αλλά ταυτόχρονα στείλαμε και στο Υπουργείο. Ευελπιστούμε, δεν θέλουμε να πάρουμε χρήματα για να ζήσουμε την υπόλοιπη χρονιά. Θέλουμε να πάρουμε χρήματα για να μπορέσουμε να ξανακαλλιεργήσουμε τις ελιές για την επόμενη χρονιά. Ναι. Πρόεδρε, αυτή η ακαρπία τελικά έχει βγει ένα συμπέρασμα από τι προήρθε. Προήρθε από τους καύσονες, προήρθε από την ανοβροχιά, προήρθε από τι. Καταρχήν θέλω να σας πω και θα πρέπει να ξέρουμε όλοι ότι ο μεγαλύτερος εχθρός
για τη γη, για ό,τι παράγει η γη μας, ο μεγαλύτερος εχθρός είναι το Airbnb. Αχα. Αυτό θα πρέπει να το βάλουμε στο μυαλό μας πάρα πολύ καλά. Όταν εγώ, παραδείγματος χάρη, βγάλω, έχω ένα σπίτι και το νοικιάζω σε Airbnb και παίρνω 2-3 χιλιάρικα, πόσα παίρνουν οι άνθρωποι, μακάρι να παίρνουν περισσότερα, δεν θα ασχοληθώ με τη γη, που μάλιστα είναι δύσκολο επάγγελμα. Κατάλαβα. Έτσι. Και τώρα πάμε στο ότι, στην ερώτηση που μου κάνατε. Δεν παίρνουμε χρήματα. Και το είναι το θέμα όλο είναι ότι είναι στις καιρικές συνθήκες. Όταν έπρεπε να βρέξει δεν έβρεξε και έβρεξε το επόμενο 15ήμερο. Mm-hmm. Πράγμα mm-hmm. που σημαίνει ότι καθάρισε το άνθος, ενώ πήγε το άνθος, υπήρχε η ανθοφορία, οι καιρικές συνθήκες ήταν έτσι οι οποίες δεν ευνόησαν να δέσει ο καρπός της ελιάς. Κατάλαβα. Ήταν σε λάθος timing, σε λάθος χρόνο. Ακριβώς. Σε ναι. λάθος χρόνο. Ναι. Γι' αυτό και θα πω ότι οι καιρικές συνθήκες και το κλίμα που είναι στο νησί της Θάσου, ένα χωριό, γιατί δεν έχουμε το ίδιο κλίμα. Άλλο κλίμα έχει ο Βοράς, άλλο έχει ο Νότος. Ναι, σωστά. Αυτή τη στιγμή μόνο ο κάμπος του Ραχωνίου έχει κάποιες θεωρητικά ελιές για να μπορέσουν οι άνθρωποι να μπορέσουν κάπως να δουλέψουν. Και δεν είναι μόνο το ελαιόλαδο. Είναι και η Θρούμπα Θάσου. Ναι, μια σημαντική. Μην μιλούμε μόνο για το ελαιόλαδο. Σημαντική παραγωγή ελιάς, ναι, αυτό είναι αλήθεια. Ακριβώς. Έτσι, γιατί και πρέπει, υπάρχουν κάποιοι επαγγελματίες, υπάρχουν οι οικογένειες των επαγγελματιών, υπάρχουν οι αγρότες που βασίζονται στην ελιά τη Θρούμπα. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Έτσι. Αυτό είναι αλήθεια. Τώρα, εάν έθετα ένα ερώτημα. Ω γέγονε, γέγονε. Από εδώ και πέρα τι γίνεται, πρόεδρε? Ο έρωτας για την ελιά των Θασίτων είναι πάρα πολύ μεγάλος. Ναι. Βάζουμε το κεφάλι κάτω και ξεκινάμε την καλλιέργεια για την καινούργια ελαιοκομική περίοδο. Μάλιστα. Σαφώς όλοι είμαστε δυσαρεστημένοι γιατί τέτοια εποχή θα κοινάζαμε, θα ήμασταν στην ελαιοσυλλογή, όμως κάνουμε ένα βήμα πίσω μπροστά και πάμε στην καλλιέργεια της ελιάς. Στο κλάδεμα από τους κλόνους και όλες τις εργασίες που κάνουμε μετά από το Γενάρη. Ναι. Φέτος θα τις κάνουμε λίγο πιο μπροστά. Ο έρωτας πάλι για την ελιά των Θασιτών και όλων των ελαιοπαραγωγών της Ελλάδος δεν χάνεται από μια τέτοια. Δεν πτωούμαστε. Καλά, ναι. Μια αναποδιά η οποία ναι, μεν σημαντική, αλλά δεν μπορείς να τα παρατήσουμε μια κακή χρονιά, ας πούμε. Ναι. Ακριβώς. Καταλαβαίνω. Το θέμα. Ναι. Συγγνώμη λίγο που θα σας διακόψω. Ναι. Το θέμα είναι ότι η Ισπανία χρηματοδοτεί. Κρατήστε λίγο το νούμερο. Ναι. 275.000 χεκτάρια για νέες ελιές, για νέους ελαιώνες. Κάτι ξέρει. Κάτι ξέρει. Έτσι. Και θα παρακαλέσω θερμά τον καταναλωτή, μη ρίχνει το βάρος στον παραγωγό. Ναι, δεν σωστά. Φταίει ο παραγωγός για την τιμή του ελαιολάδου που έφτασε αυτή τη στιγμή. Έτσι. Πρόεδρε, θα πρέπει να είναι δίπλα στον ελαιοπαραγωγό για να μπορέσει, αν όχι του χρόνου, γιατί θεωρώ ότι και του χρόνου θα είναι οι ίδιες τιμές, από την επόμενη σεζόν να κατέβει λίγο το ελαιόλαδο για να μπορέσουμε να φτάσουμε στα επίπεδα, όχι βέβαια στον 2,5 ευρώ το κιλό, με 20 ευρώ το πεντόλιτρο, αλλά να είναι και εμείς να μπορούμε να ζήσουμε ή να πληρωθούμε ένα μεροκάματο, αλλά και ο κόσμος να μπορεί να φάει το ελαιόλαδο στην τιμή που το αξίζει. Έτσι, έτσι. Άλλωστε, παγκοσμίως η αγορά είναι προσφορά και ζήτηση. Εντάξει, είναι κάτι το οποίο αυτό συμβαίνει σε όλα τα προϊόντα. Λοιπόν, αγαπητέ πρόεδρε, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή δύναμη, εύχομαι. Και εγώ σας ευχαριστώ που μας δίνετε το βήμα του, να πούμε το πρόβλημά μας. Και ίσως χέρι-χέρι όπως πάντα να πάμε όλοι σε ένα καλύτερο μέλλον. Αυτό είναι, το κανάλι είναι ανοιχτό και όποτε θέλετε το μπορείτε ξέρω, να... Αυτό το ξέρω και έχουμε την υποστήριξη του καναλιού σας. Ναι. Θα μου επιτρέψετε μόνο να πω ένα πράγμα. Πείτε μου. Τα ελαιόδεντρα δεν είναι δικά μας. Ναι. Τα έχουμε δανειστεί από τις επόμενες γενιές. Σωστά. Και είμαστε υποχρεωμένοι να τα παραδώσουμε στις επόμενες γενιές όπως τα πήραμε, όπως θα δανείστηκαν οι γονείς μας από εμάς. Ναι, ναι. Αυτό είναι σωστό. Την καλημέρα μου, πρόεδρε, να είσαι καλά. Επίσης, καλή συνέχεια και καλή σας μέρα. Είναι ένα θέμα. Θα δούμε πού θα πάει και αυτό.
Και όπως είπε πολύ σωστά και εγώ επικροτώ σε αυτό που είπε, ότι δεν πρέπει να τα βάζουμε τους παραγωγούς. Δηλαδή, τι να κάνουν αυτοί οι άνθρωποι, ας πούμε, όταν υπάρχει σε πολλές περιοχές 80% ακαρπία και δεν έχει ελιά. Το λάδι τι να το κάνει, ας πούμε, δεν βγάζει που δεν βγάζει αυτά που πρέπει να βγάλει. Να το δώσει και, ξέρω εγώ, τζάμπα, δεν γίνεται. Λοιπόν, διαφημιστικό διάλειμμα και επαναρχόμαστε. Για πάμε λίγο τώρα στα της τσέπης μας, να δούμε τι... έρχονται και υποχρεώσεις, έρχονται και κάποια οικονομικά ζητήματα, όλα αυτά μέχρι το τέλος της χρονιάς. Χριστουγεννιάτικη ενίσχυση λοιπόν με επιταγή ακρίβειας. Ποιοι θα λάβουν το έκτακτο επίδομα? Η κυβέρνηση λοιπόν προτίθεται να επαναφέρει αυτό το επίδομα των 250 ευρώ που δεν είχε δοθεί την τελευταία φορά, ενώ τις προηγούμενες είχε δοθεί. Όλο και πιο κοντά λοιπόν έρχεται αυτό το οικονομικό βοήθημα για την αντιμετώπιση του κύματος ακρίβειας σε συγκεκριμένες κατηγορίες πολιτών. Χριστουγεννιάτικο επίδομα 250 ευρώ αναμένεται να δώσει η κυβέρνηση σε ευάλωτα νοικοκυριά, άτομα με αναπηρία, οικογένειες με παιδιά και άλλες κατηγορίες πολιτών, ως ανάχωμα στην αύξηση τιμών των τροφίμων, η οποία ενισχύεται από τη γενικότερη αβεβαιότητα λόγω των εξελίξεων και στη Μέση Ανατολή, αλλά μην ξεχνάμε και τον πόλεμο στην Ουκρανία. Αυτή τη στιγμή έχουμε δύο πολεμικές σειράξεις. Και μάλιστα σε χώρες οι οποίες είναι στην πρώτη βαθμίδα το να παρασυρθούν πολλά, δεκάδες, εκατοντάδες προϊόντα και κυρίως βέβαια το ενέργεια. Επίσης αναμένεται να αποφασιστεί τελευταία στιγμή αν και εφόσον δοθεί αυτό το έκτακτο βοήθημα να περιλαμβάνει και τους χαμηλοσυνταξίους ανεξαρτήτως αν λάβουν ή όχι το επίδομα προσωπικής διαφοράς. Το επίδομα προσωπικής διαφοράς θα λάβουν όσοι έχουν σύνταξη έως 1.600 ευρώ και προσωπική διαφορά άνω των 10 ευρώ. Το επίδομα χωρίζεται σε τρεις κατηγορίες ανάλογα με το ύψος της σύνταξης και διαμορφώνεται στα 100 ευρώ για άθροισμα κυρίων συντάξεων από 1.100 έως 1.600 ευρώ. Όσον αφορά τώρα την επιταγή ακρίβειας που σας είπαμε, που εξετάζει να δώσει η κυβέρνηση σε ευάλωτους, αυτή αναμένεται να ανέρχεται στα 250 ευρώ και θα αφορά κυρίως μακροχρόνια άνεργους, άτομα με αναπηρία, οικογένειες με παιδιά που λαμβάνουν το οικογενειακό επίδομα, καθώς και εκείνους που εισπράττουν σε μηνιαία βάση το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Αν ληφθεί απόφαση να δοθεί και στους χαμηλοσυνταξίους, το κριτήριο θα είναι με αυτά που υπήρχαν τα προηγούμενα χρόνια και συγκεκριμένα θα αφορά περίπου 1.200.000 δικαιούχους με μηνιαία σύνταξη έως 800 ευρώ για τους άγαμους και ετήσιο ατομικό εισόδημα 9.600 για έναν και 16.800 για δύο. Εάν υπερβαίνετε αυτό το εισόδημα, δεν θα δικαιούστε τα 250 ευρώ. Ναι. Λοιπόν, οι άνεργοι για τους 100.000 μακροχρόνια ανέργους, μη επιδοτούμενους, με εγγεγραμμένη ανεργία στον ΟΕΔ από 12 έως 24 μήνες, την τελευταία φορά που τους είχε δοθεί έκτακτο βοήθημα, 250 ευρώ, είχαν θεσπιστεί τα εξής κριτήρια εισοδήματος. Μέχρι 9.600 ευρώ για τους άγαμους, έως 16.800 ευρώ για τους έγαμους. Την τελική απόφαση θα πάρει ο Σονούπο, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και από ό,τι λένε οι πληροφορίες, το επίδομα αυτό θα δοθεί και όπως σας προανέφερα, αυτή είναι η δικαιούχη. Μάλιστα. Λοιπόν, τα του καιρού τώρα, τα δύσκολα για τον νομό, από ό,τι λένε οι πληροφορίες, θα είναι το Σάββατο. Θα είναι το Σάββατο η δυσκολότερη μέρα για την Καβάλα. Τώρα πόσο ισχυρά θα είναι τα φαινόμενα και τι μπορεί να δημιουργήσουν τα φαινόμενα, τι να σας πω. Δεν έχω περαιτέρω πληροφορίες, αλλά αύριο θα μιλήσουμε με τον προϊστάμενο της πολιτικής προστασίας, τον κύριο Κυβράκη, για να μας πει περισσότερα και για αυτό το θέμα. Σήμερα δυστυχώς είχε μια λυμμένη υποχρέωση, δεν μπορούσε να μας μιλήσει. Και έτσι αύριο θα πάρουμε περισσότερες
πληροφορίες. Τώρα, να πάμε να δούμε κάποια από τα θέματα. Κάτι αναφέρεται με τον κύριο Προμούσα και τα κημητήρια της Καβάλας. Τι ακριβώς είναι αυτό, μπορούμε να το δούμε λίγο, να ενημερώσουμε τους φίλους τηλεθεατές. Τι πλάνα είναι αυτά, κημητήρια είναι αυτά? Στο επίκεντρο βρέθηκαν στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Καβάλας τα οικονομικά θέματα και ζητήματα του Δήμου Καβάλας. Και πιο συγκεκριμένα έγινε ο απολογισμός του τρίτου τριμήνου του 2023, όπου προκύπτει αύξηση στα τακτικά έσοδα του Δήμου, ενώ μείωση υπάρχει στα δημοτικά τέλη που προέρχονται από τα κημητήρια της πόλης λόγω της μείωσης των θανάτων. Συζητήσαμε και πήραμε απόφαση για την έκκληση της 9ης και της 10ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Καβάλας για το οικονομικό έτος 2023 και συζητήσαμε και την έγκριση της σύνταξης τριμηνίας έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού του γάμα τριμήνου του 2023, όπου ουσιαστικά εκεί είναι μια απεικόνηση, θα έλεγα, της οικονομικής κατάστασης του Δήμου όσον αφορά μέχρι και το τρίτο τρίμηνο του 2023. Όσον αφορά τα αποτελέσματα αυτής της έκθεσης, παρατηρείται μια αύξηση, θα έλεγα, των εσόδων στα τακτικά μας έσοδα κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες. Περίπου άλλο τόσο συγκεκριμένα, άλλες 5 ποσοστιαίες μονάδες στο σύνολο των εσόδων μας. Παρατηρείται μια ευχάριστη αύξηση 10% περίπου 10 ποσοστιαίων μονάδων όσον αφορά τις επενδύσεις, δηλαδή την απορρόφηση των επενδυτικών χρηματοδοτικών εργαλείων. Στο σύνολο του προϋπολογισμού έχουμε βεβαιώσει το 63% των εσόδων και έχει σπραχθεί το 51% των εσόδων. Στο σκέλος των δαπανών είναι πολύ σημαντικό ότι σε ό,τι αφορά εξοφλήσεις τιμολογίων προηγουμένων ετών έχουμε δεσμεύσει το 100% και έχει πληρωθεί το 92%. Παρατηρείται μια ευχάριστη αύξηση στα τέλη παραπηδημούντων, που και αυτό είναι πολύ ευχάριστο, δεδομένου ότι έχει μια πολύ καλή δουλειά, όπως και είναι πάνω κάτω θετικά τα αποτελέσματα, όπως και πέρσι με τα έσοδα από πιστώματα. Εκεί που παρατηρήθηκε μια μικρή υστέρηση αφορά τα κινητήρια, αλλά εκεί υπάρχουν συγκεκριμένοι λόγοι όπου υπάρχει και αυτή η υστέρηση στα έσοδά μας στα κινητήρια, η οποία είναι προσωρινή σε κάθε περίπτωση. Δηλαδή, τι εννοείται για τα κινητήρια? Κοιτάξτε, υπάρχουν δύο λόγοι. Ο πρώτος λόγος είναι ότι αυτή τη στιγμή είμαστε στην φάση της αλλαγής κάποιων εφαρμογών που έχουμε. Έχει γίνει μια ψηφιακή αποτύπωση των κινητηρίων και των τάφων. Ουσιαστικά θα γίνει μια πλήρης αντιστοίχηση των τάφων με τους ενταφιασμένους και μια πλήρης αντιστοίχηση των τελών. Είναι κάτι το οποίο θα μας δώσει μια ευχέρεια στο μέλλον να γίνονται πιο γρήγορα σχηματικοί κατάλογοι. Αλλά αυτή τη στιγμή, λόγω των αλλαγών που έγιναν, ολοκληρώσαμε πριν λίγες ημέρες τις καρτέλες. Γίναν διορθώσεις όλες τις καρτέλες. Έγιναν οι χρηματικοί κατάλογοι, αλλά αυτό προκάλεσε μια μικρή καθυστέρηση στην αποστολή των βεβαιωτικών καταλόγων. Αυτός είναι ο ένας ο λόγος, ο οποίος μέσα στο έτος θα ολοκληρωθεί και θα τελειώσει. Και ο άλλος ο λόγος είναι ότι υπάρχει μια μείωση θανάτων φέτος σε συγκρίση με τις προηγούμενες χρονιές. Μια ευχάριστη, βέβαια, θα πω εξέλιξη, δεδομένου ότι δεν πρέπει να το κοιτάμε μόνο ως υστέρηση εσόδων. Αυτό σημαίνει ότι εν συγκρίση με τις δύο προηγούμενες χρονιές, όπου υπήρχε ο COVID και είχαμε ένα μέσο όρο τις δύο προηγούμενες χρονιές γύρω στους 650 θανάτους ανά έτος, εκτιμούμε ότι φέτος θα είμαστε στους 550, οπότε θα έχουμε 100 θανάτους λιγότερους, το οποίο πραγματικά το θεωρώ θετικό και όχι κακό όσον αφορά τα έσοδα μας σε καμία περίπτωση. Βλέπω τα κημητήρια έτσι, τα πλάνα που έβλεπα τώρα και λέω μήπως, δεν λέω ότι πρέπει να γίνει, θα έπρεπε να το ξανασκεφτούμε και δεύτερη φορά, να μην υπάρχει όλο αυτό το τεράστιο πρόβλημα και να δαπανώνται και πάρα πολλά χρήματα και να χρειάζονται νέες εκτάσεις και εκταφές και το ένα και το άλλο και να προχωρήσουμε κάποια στιγμή σαν χώρα και στην καύση των νεκρών. Λέω μήπως. Είναι ένα θέμα σοβαρό και θέλω να το κρατήσουμε αυτό, να το συζητήσουμε με κάποιον ο οποίος έχει έτσι μια πιο προσεγμένη άποψη πάνω σε αυτό το θέμα και θα το κάνουμε. Βέβαια, εδώ προκύπτει το ότι τι θέλει ο καθένας για τον δικό του άνθρωπο, έτσι. Αλλά και αυτό άρχισε να γίνεται έτσι πολύ έντονο, γιατί πεθαίνει πάρα πολλοί κόσμος, ρε παιδί μου, και δεν φτάνουν οι εκτάσεις. Τέλος πάντων, έτσι το ανέφερα, το κρατάμε, θα δούμε. Η κακοκαιρία που ξεκίνησε από την Πάτρα έχει προκαλέσει τεράστια προβλήματα. Η γυναίκα εγκλωβίστηκε κάτω από γέφυρα, εδώ, που βλέπετε στη φωτογραφία. Τώρα πώς πήγε αυτή με το αυτοκίνητο κάτω, μπορείτε να μου πείτε?
Α, πέστε μου εσείς σε μένα. Τι νόμιζε αυτή, ότι το αυτοκίνητο είναι αμφίβιο και θα πάρει και το κουπί και θα το πάει πιο πέρα. Ναι. Όλα τα κακός κείμενα τα τραβάμε από το κεφάλι μας. Δεν φταίει ο κακός καιρός, δεν φταίει ο Θεός, δεν φταίει κανείς. Τώρα τι δουλειά έχει αυτή εκεί μέσα, μπορείτε να μου πείτε. Δεν το είδε το νερό ότι ήταν κάτω από τη γέφυρα και πήγε να περάσει. Λοιπόν, έχουμε κάποιες φωτογραφίες εδώ. Μία είναι αυτή. Εδώ βλέπετε στη μέση της φωτογραφίας τα φρεάτια τα οποία ξερνάνε κυριολεκτικά δεκάδες τόνους νερού που πέφτουνε. Εδώ η ίδια εικόνα με ανθρώπους να προσπαθούν να προστατεύσουν τα μαγαζιά τους και να σκουπίσουν τα νερά. Εδώ μια εικόνα η οποία είναι ενδεχομένως από βραδινές ώρες, αλλά μπορεί να είναι και μέρα και να έχει σκοτεινιάσει από την έντονη βροχόπτωση. Για να πάμε να δούμε και κάνα σύντομο βιντεάκι. Αυτό εδώ, ας πούμε, είναι πολύ μικρό. Για δώστε μεγάλη τώρα. Αυτό ήταν το ένα. Έχουμε κι άλλο. Και αυτό εδώ είναι πολύ μικρά τα βίντεο. Για να δούμε τι γίνεται εδώ. Στο τρίτο κατά σειρά, θα δούμε από την Πάτρα, από διάφορα σημεία. Βρέχει βέβαια καταρρεπτοδός, αλλά δεν, μέχρι τώρα τουλάχιστον σε αυτά που έχουμε δει, δεν αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα, ιδιαίτερα προβλήματα, παρά μόνο εκείνο που είδαμε κάτω από τη γέφυρα και ένα τελευταίο ενδεχομένως. Να πάρουμε έτσι μια συνολική εικόνα από το τι βροχή πέφτει στην Πάτρα και έχει και ισχυρούς ανέμους. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, το Σάββατο με αυτά που βλέπουμε θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για το οποιοδήποτε θέμα, έτσι. Και κυρίως τα προβλήματα ήταν στις γέφυρες, συγκεντρώθηκαν, όπως αυτή εδώ που εγκλωβίστηκε η γυναίκα αυτή. Να τι, εδώ να το κάνουμε full screen για να το δούμε καλύτερα. Αδιανόητο. Η κοπελίτσα έχει πάθει σοκ. Αδιανόητο. Πραγματικά κλαίει η γυναίκα. Έχει παιδί μέσα. Έχει μικρό παιδί μέσα, ρε μαλάκα. Έχει αδιανόητο, αδιανόητο. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, παιδιά. Όχι. Ένα παρόμοιο ρεπορτάζ είχα καταγράψει πριν από χρόνια στη γέφυρα της Κομωτινής, μόλις μπαίνει στην πόλη, όχι από την Εγνατία, το παλιό δρόμο. Έχει μια γέφυρα, μόλις μπαίνει στην πόλη. Εκεί λοιπόν είχε ένα περίπου τόσο νερό όσο έχει και τώρα. Και παίρνει φόρα μια κυρία, ερχόταν από την πλευρά της Ξάνθης και παίρνει μια φόρα και πάει να περάσει. Και ξαφνικά το αυτοκίνητο αρχίζει και πλέει και αρχίζει και φωνάζει βοήθεια. Εμείς είμαστε ακριβώς πάνω από τη γέφυρα με το συνεργείο του Αντένα και κάνουμε ρεπορτάζ. Και της λέω εκείνη τη στιγμή, πού πας, κυρία μου, πού πας. Και τότε το είχε κάνει θέμα στο τσαντήριο ο Λαζόπουλος και λέει, καλά σου λέει ο δημοσιογράφος, πού πας, κυρία μου. Δηλαδή, εντάξει τώρα, κάποια πράγματα δεν πρέπει να είσαι ο Αϊστάν για να τα σκεφτείς, έλεος πια. Μπήκε εκεί μέσα στη γέφυρα, στα νερά. Λοιπόν, πού ποντάρισε δεν ξέρω, θα σας ψηματίξω. Αλλά πάντως μπήκε μέσα στα νερά. Λοιπόν, τι εξετάσεις ύπατος είναι αυτές, ρε καμεραμανατζή, σκηνοθέτη, με τη βοηθό σου και την Ελένη. Τι είναι αυτό, τι είναι αυτό, ποιος μιλάει, στην Τζούλια. Ποιος μιλάει, ποια είναι η κυρία, Ισπανία. Α, Ιωάννα, Ισπανία. Πάμε λίγο να το δούμε.
Η δράση αφορά δωρεάν παροχή ελαστογραφίας ύπατος σε ηλικιωμένους ασθενείς. Η ελαστογραφία ύπατος πρόκειται για μια κρίσιμη και απαραίτητη εξέταση, κυρίως για τους ασθενείς με υπατικά νοσήματα, αλλά μπορεί να λειτουργήσει και προληπτικά, γιατί όπως λέμε πολλές υπατικές ασθένειες δεν δείχνουν συμπτώματα. Οπότε έχουμε παρατηρήσει ότι στο πλαίσιο του προγράμματος ένας στους τρεις ανθρώπους που εξετάστηκε, περίπου 5.000 άνθρωποι, ανακάλυψε ότι βρίσκεται κοντά ή ήδη σε κάποιο στάδιο κύρωσης. Η ελαστογραφία ύπατος, για να πούμε για όσους δεν ξέρουν, δείχνει σε πραγματικό χρόνο αν το σηκώτη έχει κύρωση ή όχι. Η εξέταση αυτή δεν συνταγογραφείται, δεν καλύπτεται δηλαδή από τα ασφαλιστικά ταμεία. Το κόστος της είναι αρκετά υψηλό, καθώς το μηχάνημα δεν διατίθεται σε νοσοκομεία, αλλά και σε αρκετά διαγνωστικά κέντρα δεν το έχουν. Οπότε ερχόμαστε εμείς στην πόλη σας από τη Δευτέρα 20 έως την Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2023 στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας υπό την αιγίδα του Δήμου Καβάλας και του Ιατρικού Συλλόγου Καβάλας, με σκοπό να παρέχουμε αυτές τις δωρεάν εξετάσεις στους δημότες σας. Μάλιστα. Μας είπατε τώρα περί τίνος πρόκειται, τι είναι η ελαστογραφία, ωστόσο δεν μας είπατε την διαδικασία, αν είναι επώδυνη, αν είναι να παίρνει λίγα λεπτά, γιατί οι περισσότεροι τώρα ακόμα και αίμα δεν πάνε να δώσουν, γιατί νομίζουν ότι θα δώσουν όλη τους την ημέρα εκεί. Ας πούμε, το να δώσουμε αίμα είναι 5 με 10 λεπτά από τον χρόνο μας. Η συγκεκριμένη εξέταση πόσο θα μας κοστίσει από τον χρόνο μας και πώς γίνεται? Είναι 5 με 10 λεπτά. Αναλόγως το σωματότυπο, μπορεί και σε 3 λεπτά, να πούμε την αλήθεια. Είναι μια πάρα πολύ γρήγορη εξέταση. Είναι στη λογική περίχου, αλλά δεν δείχνει, δεν βλέπουμε όργανα, δεν είναι ακριβώς δηλαδή περίχος. Είναι ανώδυνη η ελαστογραφία, μη παρεμβατική. Οπότε έρχεται το άτομο και μέσα σε 5 λεπτά, κατά μέσο όρο, ξεμπερδεύει. Πρέπει να κλείσει κάποιο ραντεβού για να έρθει να κάνει την εξέταση αυτή, ή επειδή είναι εθελοντική, έρχεται κατευθείαν στο νοσοκομείο της Καβάλας, ρωτάει πού γίνεται αυτή η εξέταση και σας βρίσκει? Λοιπόν, επειδή πρόκειται για μια εξέταση που θέλει μια μικρή διαδικασία πιο πριν, συγκεκριμένα υπάρχει παραδείγματος χάρη μια οδηγία το να είναι νηστικό το άτομο τουλάχιστον 3 ώρες. Για πείτε μας λίγο αυτές τις οδηγίες, διότι μπορεί κάποιος να μας παρακολουθεί τώρα και να μπορεί να έρθει κατευθείαν. Αυτό. Το καλό θα ήταν και για να αποφευθεί ο συνωστισμός στο νοσοκομείο να κλείνονται τα ραντεβού στο τηλεφωνικό κέντρο του Συλλόγου Προμηθέα στο 211-01-22-102 τις πρωινές ώρες. Θα κλείνονται κανονικά τα ραντεβού και θα εισέρχονται τα άτομα με το ραντεβού τους. Μάλιστα. Να λαμβάνουν και τις οδηγίες για να μην γίνει και κάποιο λάθος. Και για πείτε μας τι αποφεύγουμε κάνοντας αυτή την εξέταση. Τι μπορεί, αν εμείς δεν κάνουμε αυτή την εξέταση, να προκύψει στη συνέχεια της ζωής μας? Ποια σοβαρή ασθένεια? Η εξέταση αυτή, όπως είπαμε, δείχνει αν το σηκώτη έχει κύρωση ή όχι. Η κύρωση του ύπατος μπορεί να οδηγήσει σε υπατοκυταρικό καρκίνο. Συγκεκριμένα κιόλας ο καρκίνος του ύπατος αποτελείται να είναι νόσος των ηλικιωμένων, καθώς το 80% των περιπτώσεων εμφανίζεται σε ασθενείς ηλικίας 70 ετών και άνω. Οπότε, όπως είπαμε, επειδή υπάρχουν διάφορες αιτίες όμως που μπορεί να προκληθεί κύρωση, όπως μια υπατήτιδα, ιογενής ή αυτοάνωση, κάποια αυτοάνωσα νοσήματα, άτομα που παίρνουν αρκετά χάπια, η λιπόδης νόσος του ύπατος που στην Ελλάδα είναι αρκετά υψηλά τα ποσοστά των νοσούντων. Τα άτομα αυτά κρίνεται απαραίτητο να έρθουν να εξεταστούν με σκοπό να, να γίνει έγκαιρη διάγνωση εάν υπάρχει κάποια υπατική ίνωση και να παρεπευθούν σε θεράποντα γιατρό. Μάλιστα, και σας ρωτάω αυτό διότι περισσότεροι Έλληνες είναι στην οτροπία των Ελλήνων ότι αν η εξέταση αυτή που κάνουμε δεν καταλήγει σε μια πάρα πολύ σοβαρή ασθένεια, καλύτερα να μην την κάνουμε. Οπότε, ό,τι έχει να κάνει με σοβαρό, όπως είπατε και εσείς, τον καρκίνο, μας τρομάζει, οπότε μας οδηγεί κατευθείαν στο να την κάνουμε και ακόμα περισσότερο τώρα που γίνεται στο νοσοκομείο της Καβάλας δίπλα μας. Υπάρχουν οι ηλικίες ή μπορούν να έρθουν όλοι?
Όπως λέμε, είναι, πρόκειται για ηλικιωμένους, για άτομα δηλαδή 65 ετών και άνω, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αποκλείουμε άτομα λόγω ηλικίας. Απλά κρούμε τον κόδωνα, το κινδύνο, αν θέλετε να το πείτε έτσι, στους ηλικιωμένους. Δηλαδή μπορεί να έρθει και κάποιος που είναι 25 χρονών. Ναι, ακριβώς. Μπορεί. Δεν απαγορεύεται, δεν υπάρχει κάποιο αυστηρό όριο. Απλά καλό θα ήταν να γνωρίζουν οι άνθρωποι της τρίτης ηλικίας ότι είναι απαραίτητο να προβούν σε κάποια πρόεισα και σε προληπτικές εξετάσεις. Δώστε μου λίγο αυτή την εικόνα, σας παρακαλώ. Αυτή η εικόνα είναι σε νοσοκομείο της χώρας μας, θα σας πω τώρα σε λίγο, η οποία συνεχίζεται, σας τη δείχνω όλοι, βλέπετε εδώ όλα αυτά κάτω, τα αίματα, τα φιαλίδια από αίμα, τις σύριγγες, τα κουτιά, τα ένα το άλλο. Αυτή λοιπόν η εικόνα είναι από νοσοκομείο εδώ στη χώρα μας, στο Αγρίνιο. Ένας ασθενής σε κατάσταση αμόκ, τα έκανε γυαλιά καρφιά μέσα στο νοσοκομείο και για μια ακόμη φορά αποδεικνύεται ότι πόσο απροστάτευτοι είναι και οι γιατροί και οι νοσηλευτές και όλοι αυτοί, εν πάση περιπτώσει, που εργάζονται σε νοσοκομεία, απέναντι σε όλους αυτούς που για τον Α, Β, λόγω προχωρούν σε τέτοιες ενέργειες. Πρέπει, το έχω ξαναπεί και θα το πω για μια ακόμη φορά, να καταλάβουμε ένα πράγμα. Εμείς, για έναν γιατρό ή έναν νοσηλευτή ή για τον οποιοδήποτε, είμαστε πάρα πολλοί. Για μας, ο γιατρός είναι ένας. Και έχουμε την απέτηση να μας φροντίσει, να μας εξετάσει, να. Ναι, αλλά για σκεφτείτε, ο κάθε γιατρός από αυτούς, ο κάθε νοσηλευτής από αυτούς, στο οκτάωρό του, πόσους συνανθρώπους αντιμετωπίζει και τι συμπεριφορές αντιμετωπίζει. Διότι υπάρχει μια δικαιολογία, είτε είναι βάσιμη είτε όχι, το ότι πάμε σε ένα νοσοκομείο και δεν πάμε για τουρισμό. Οκ, εντάξει. Έχει και τα πιο σοβαρά περιστατικά, με πόνους, με το ένα, με το άλλο. Έχει και τα πιο μεσαία περιστατικά, έχει και τα πιο ελαφριά περιστατικά. Πρέπει, όπως και δίποτε, να επιδεικνύουμε μία σχετική υπομονή, να ενημερώνουμε τους αυτούς που πρέπει να ενημερώσουμε, ότι ξέρετε κάτι. Ο άνθρωπος που έφερα εδώ, ξέρω εγώ, είναι με κομμένο πόδι, λέμε τώρα. Άρα ο άλλος που θα βγάλει μια ακτινογραφία μπορεί να περιμένει και να προηγηθεί αυτός που είναι με το κομμένο πόδι. Ναι, αλλά από εκεί και πέρα δεν μας δίνει κανένας το δικαίωμα ή να καθυβρίζουμε ή να κάνουμε επιθέσεις στους γιατρούς, στους νοσηλευτές, στο ένα, στο άλλο. Εάν δεν θέλετε δημόσια υγεία, δεν θα πάτε στα νοσοκομεία, θα πάτε σε ένα ιδιωτικό ίδρυμα που θα σας μιλάνε με το εσείς και με το σας γιατί θα τα ρίχνετε, εντάξει. Και όλα καλά. Δηλαδή, πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι που βρίσκονται εκεί κάνουν μια δουλειά. Δεν είναι, δηλαδή, με το που θα μπεις εσύ στο νοσοκομείο να πούνε, α, καλώ τον κύριο Τζέλιο, τι θα σας προσφέρουμε, ένα καφέ, ένα τσάι, αυτό, να βάλουμε και το, μια θερμοφόρα κάτω στον ποπό σας, μην κρυώσει γιατί ήρθατε έξω από το κρύο και τα λοιπά. Δηλαδή, τα λέω έτσι για να καταλάβουμε όλοι μας ότι πρέπει να δείχνουμε κι εμείς μια συμπεριφορά η οποία να συνάδει και με τη δουλειά που κάνουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι μέσα στα νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας μας. Εγώ αυτό έχω να πω. Δεν παίρνω το μέρος κανενός. Εξ όσων θυμάμαι τον εαυτό μου, κι αν δεν έχω μπει σε νοσοκομεία με δικούς μου ανθρώπους,
και πιο πρόσφατο, το πιο τραγικό. Αλλά δεν κερδίζεις τίποτα αν δημιουργείς τέτοια προβλήματα, πιστέψτε με. Και μια και μιλάμε για νοσοκομείο, να πάμε στο νοσοκομείο Κομωτινής, όπου εκεί έγινε μια ανοιχτή εκδήλωση. Το τι ακριβώς περιλάμβανε αυτή η εκδήλωση, θα πάμε να το δούμε τώρα στο ρεπορτάζ. Σε λίγα χρόνια η Κομωτινή θα αποκτήσει το νέο της Γενικό Νοσοκομείο με αποκλειστική δωρεά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος στο πλαίσιο της Διεθνούς Πρωτοβουλίας για την Υγεία, με σκοπό τη διεύρυνση, πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη, την ενίσχυση της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας για όλους και την ενδυνάμωση των επαγγελματιών υγείας που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή. Τα παραπάνω αναφέρθηκαν κατά τη διάρκεια εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην Κομωτινή το απόγευμα της 4ης 1η Νοεμβρίου για την παρουσίαση του νέου Γενικού Νοσοκομείου Κομωτινής με τη δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Όλα βαίνουν καλώς. Καταρχήν, πριν από λίγη ώρα επισκεφθήκαμε το χώρο του οικοπαίδου που θα κατασκευαστεί το νέο νοσοκομείο. Ήδη είναι εργοτάξιο. Έχουν στηθεί η περίφραξη του χώρου και αναμένεται μέσα στις επόμενες μέρες να δούμε και τους εξκαφείς εντός του οικοπαίδου για να αρχίσει και επίσημα πλέον η κατασκευή. Το νοσοκομείο αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Νοέμβριο του 2026. Έχουμε μια πολύ μικρή καθυστέρηση που αφορούσε το διαγωνισμό του Ιδρύματος. Από πλευρά Ελληνικού Δημοσίου έχουμε ολοκληρώσει τα συνοδά έργα σχεδόν που απαιτούνται για το νοσοκομείο. Θα πω εδώ ότι το νοσοκομείο αυτό θα αποτελέσει ένα κόσμημα για την περιοχή, ένα νοσοκομείο εφάμιλο των καλύτερων νοσοκομείων του εξωτερικού. Και εδώ είναι το σημείο που πρέπει να πούμε ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον πρόεδρο του Ιδρύματος, κύριο Ανδρέα Δρακόπουλο, και στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος για την πολύ μεγάλη γενναιόδορη δωρεάν και για την περιοχή της Κομωτινής, της Θράκης, αλλά και για το σύνολο των δωρεών της Πρωτοβουλίας της Υγείας στον τομέα της Υγείας και στο Εθνικό Σύστημα Υγείας της πατρίδας μας. Και βέβαια να επανδρωθεί τι γίνεται όσον αφορά το ΕΣΥ, το Εθνικό Σύστημα Υγείας, με τα προβλήματα που υπάρχουν με τις υποστελεχώσεις, αν γίνουν διορισμοί. Ναι. Είναι στις δεσμεύσεις του Ελληνικού Δημοσίου που με την ημέρα έναρξης λειτουργίας του νοσοκομείου θα πρέπει να έχουμε συγκεκριμένο αριθμό προσωπικού και ήδη έχουμε ξεκινήσει τις προκηρύξεις έτσι ώστε να καλύψουμε τη δέσμευσή μας για την πρώτη μέρα λειτουργίας του νοσοκομείου. Θα ακούσετε τις λεπτομέρειες και κατά τη διάρκεια της παρουσίασης από τον πρόεδρο του Ιδρύματος, τον κύριο Ανδρέα Δρακόπουλο, ο οποίος θα συμμετέχει σε αυτόν τον έκτο κύκλο ανοιχτών συζητήσεων που κάνουμε. Είναι γεγονός, όπως γνωρίζατε, υπήρξε μια περίοδος κατά την οποία δουλεύαμε πάνω στις επιπτώσεις του άκαρπου πρώτου διαγωνισμού που είχαμε κάνει. Είχαμε υποσχεθεί τότε ότι θα επανέλθουμε με νέα. Τηρούμε τις υποσχέσεις μας. Τους μήνες που περάσανε δουλέψαμε, τόσο εμείς το Ίδρυμα, όσο και όλοι οι λοιποί συνεργάτες που έχουμε, η μελετητική ομάδα, η ανάδοχη κατασκευάστρια εταιρεία που θα την γνωρίσετε σήμερα, για να μπορούμε να είμαστε εδώ πέρα σήμερα και να σας ανακοινώσουμε τα χαρμόσυνα νέα της δημιουργίας του καινούργιου νοσοκομείου στην Κομωτινή, με τα χρονοδιαγράμματα και τα καθεκάστα. 28 χρονών, 28 χρόνια προσφέρουμε. Είμαστε active σε περίπου 133-134 χώρες ανά τον κόσμο, έχοντας προσφέρει περίπου τα 3,7 δισεκατομμύρια δολάρια, από τα οποία πάνω από τα 2 έχουν έρθει στην Ελλάδα για ευνόητους λόγους και συναισθηματικούς, και η οικογένεια προέρχεται από την Ελλάδα, την πονάμε την Ελλάδα, την βοηθάμε όσο μπορούμε και έχει περάσει και πολλά η πατρίδα μας τα τελευταία 15 και χρόνια. Είμαστε active σε 4 πυλώνες, όπως γνωρίζετε οι περισσότεροι, στον τομέα της υγείας και του αθλητισμού, στην εκπαίδευση, στην κοινωνική πρόνοια και στις τέχνες και τον πολιτισμό. Είναι πέρα από κάθε σχόλιο, η προσφορά κάποιων Ελλήνων φοβλιστών, όπως το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, όπως η πρόσφατα συγχωρημένη Μαριάννα η Βαρδιλογιάννη, όπως ο Γιάννης Ολάτσης, όπως που πραγματικά η προσφορά του στην πατρίδα είναι πάρα πολύ μεγάλη, κακά τα ψέματα. Και μακάρι να τους μιμηθούν κι άλλοι και να γίνονται τέτοια έργα, διότι τα έχει τόσο μεγάλη ανάγκη
η χώρα μας. Στο Βόλο, 43χρονος καταδικάστηκε για πορνογραφία ανηλίκων. Διακινούσε φωτογραφίες μικρών παιδιών. Ένοχος για πορνογραφία ανηλίκων με τη μορφή της κατοχής υλικού παιδικής πορνογραφίας κρίθηκε από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο. Λάρισας, ένας 43χρονος δυτικός υπάλληλος από το Βόλο. Σύμφωνα με τις καταθέσεις μαρτύρων, ο 43χρονος στην απολογία του αρνήθηκε την κατηγορία, σιγά μην την δεχόταν. Ε. Να, αυτό είναι που με νευριάζει. Αυτό του είδους τα αρσενικά που είναι μόνο στο φύλλο, όταν κάνουν όλα αυτά τα έσχη που κάνουν, μαγκιά και δεν ξέρω τι άλλο, και όταν οδηγούνται μπροστά στους εισαγγελείς και στα δικαστήρια, φουστίτσα πλισέ που θέλετε όλοι να φοράτε και από κάτω να είναι και στριγκάκι. Εσείς είσαστε αρσενικά και είστε μάγκες και μετά όταν πάτε στα δικαστήρια μπροστά και στους εισαγγελείς, συγγνώμη. Και αρνούνται βέβαια την ενοχή τους όπως πάντα, παρότι υπάρχουν συντριπτικά στοιχεία. Το θέμα είναι ότι δεν υπάρχουν νόμοι. Τι εννοώ, δεν υπάρχουν νόμοι. Η ποινή, ας πούμε, κάθριξης 6 ετών με την έφεση να έχει αναστέλουσα δύναμη είναι μία. Να μην πω καμιά κουβέντα τώρα, γιατί δεν φταίνουν οι δικαστές, σύμφωνα με τους νόμους δικάζουν. Και οι νόμοι στην Ελλάδα είναι αστείοι. Δεν είναι νόμος αυτός τώρα. 6 χρόνια λέει με ανασταλτική. Δηλαδή, τι. Ότι 6 χρόνια δεν το κάνει αυτός μέχρι τα 49 και μετά τέλος. Τι λέτε, μωρέ. Αυτόν θα το βάλετε σε ένα κελί που έχει 2-3 ταυρατισμένους αρσενικούς να πει το Δεσπότη Παναγιώτη τόσο απλά. Όποιος κατάλαβε. Καταλάβατε. Για να μην το ξανακάνει. Έχω εγώ εδώ δικά μου παιδιά, ξέρω εγώ τι, και αυτός να έχει διακινήσει φωτογραφίες και να τον αφήσω έτσι. Τι λέτε, μωρέ. Λοιπόν, 6 χρόνια με ανασταλτικό αποτέλεσμα. Μικρά κοριτσάκια ηλικίας μέχρι και 13 ετών βρέθηκαν φωτογραφίες με προγραφικό υλικό στον υπολογιστή του και στο κινητό του τηλέφωνο, αλλά κατά τα άλλα δεν δίνουν αθώος. Άντε τώρα, πια στα βγω και κούρευτο. Ναι, δήλωνε αθώος. Τι θα πει κανείς. Λοιπόν, θα πάμε να δούμε... ψηφίστηκε η άρση ασυλίας από την Επιτροπή Δεοντολογίας για την άρση ασυλίας των 11 Σπαρτιατών. Για να δούμε τι θα βγει και από αυτό, γιατί φαίνεται από πίσω... Καλά, φαίνεται. Είναι πασιφανές ότι είναι ο Ηλίας Κωσιδιάρης. Οπότε θα δούμε τι θα γίνει και με αυτό, αν ξεγελάστηκε δηλαδή η πολιτεία, ότι ήταν ένα καινούριο κόμμα, ενώ στην ουσία με το καινούριο δεν είχε καμία σχέση. Καθοδηγούταν μάλιστα αυτό το κόμμα και καθοδηγείται από τον Ηλία του Κωσιδιάρη. Έστω και αν είναι μέσα στις φυλακές. Καμία σχέση δεν έχει αυτό. Άλλωστε ξέρουμε το σοφρονιστικό σύστημα και εδώ στην Ελλάδα πώς είναι, πέραν από όλα τα άλλα, από τους νόμους. Πάμε να κάνουμε το τελευταίο μας διαφημιστικό διάλειμμα, να κάνουμε την τελευταία μας βόλτα στην αγορά και να επιστρέψουμε εδώ για να ρίξουμε αυλαία και στη σημερινή εκπομπή. Διαβάζω εδώ, φρίκι στη Ρωσία, ιερέας σκότωσε και αποκεφάλισε τη σύζυγό του μπροστά στην 8χρονη κόρη τους. Τι λέει ρε φίλε, ιερέας. Μάλιστα. Καλά, εκεί την Ορθόδοξη πίστη δεν ξέρω πώς την έχουνε. Καλά, θα μου πεις, δεν βλέπεις ο Πούτιν τι κάνει και μετά πάει στην εκκλησία με τον φίλο του εκεί, τον Πατριάρχη και κάνουν το σταυρό τους και κάνουν μετάνοιες. Συγχώρησε με Χριστέ μου, σήμερα σκότωσα 1000 άτομα. Ναι, την άλλη μέρα συγχώρησε με Παναγία μου γιατί σήμερα σκότωσα 500 άτομα. Ταβέρνα στη Λάρισα δόρισε τα έσοδα μιας ολόκληρης ημέρας για τους πλημμυροπαθείς. Πήραν ηλεκτρικές συσκευές για οικογένειες. Πώς έβγαζε αυτή η ταβέρνα τη μέρα. Δεν λέει για οικογένεια, για οικογένειες. Για οικογένειες, ηλεκτρικές συσκευές, τι πήραν, καφετιέρα. Άρα πρέπει να βγάζει πολλά χρήματα. Μπράβο. Λοιπόν,
Σε απομάκρυση περίπου 7.000 αλλοδοπών από τη Λωρίδα της Γάσας μέσω της Ράφα θα συνδράμει και η Αίγυπτος. Ο Πέτρος Τατσόπουλος έχει απασχολήσει πάρα πολλές φορές την επικαιρότητα με κάποιες δηλώσεις που κάνει και εδώ λέει για την τη κυρία Τζάκρη. Σύνδρομο του Γενίτσαρο έχει Τζάκρη, λέει. Σόγαμπρος ο Κασελάκης. Βρε τον Πέτρο. Αυτός δεν ήταν που είχε πει έχω πάει με κάποιες χιλιάδες γυναίκες, νομίζω, ε. Αυτός ήταν, ναι, ναι. Λοιπόν, πάμε λίγο, πλησιάζοντας προς το τέλος, να δούμε και κάποιο άλλο θέμα εδώ που έτσι παρουσιάζει ένα σχετικό ενδιαφέρον. Θα μου πεις τώρα, είναι ένα θέμα το οποίο το έχουμε δει πάρα πολλές φορές, το ακούμε κάθε χρόνο, βαρετό έχει καταντήσει, αλλά μιλά για τα κενά εκπαιδευτικών που έχουμε μία ακόμη φορά στα ελληνικά σχολεία. Για δώσ' το. Καταρχάς, να μιλήσουμε λίγο για τα κενά που υπάρχουν στο νομό μας. Mm. Μέχρι και σήμερα, τα κενά που υπάρχουν είναι 51. 51, λοιπόν, εκπαιδευτικοί λείπουν από το νομό Καβάλας. Βέβαια, τις επόμενες μέρες θα γίνει η πρόσληψη 40 περίπου αναπληρωτών. Ναι. Επομένως, τα κενά θα είναι γύρω στα 10. Μάλιστα. Θέλω όμως να σας πω ότι αυτό είναι ένα γενικότερο πρόβλημα, γιατί όπως καταλαβαίνετε, έχει περάσει 1,5 μήνας από τότε που άνοιξαν τα σχολεία και κάποιοι μαθητές δεν κάνουν μάθημα. Δεν κάνουν μάθημα γιατί λείπουν έτσι πρωτεύουσες, θα λέγαμε, ειδικότητες από το σχολείο. Και όταν λέω πρωτεύουσες, εννοώ καθηγητές οι οποίοι διδάσκουν επαναλλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα. Και επαναλλαδικώς εξεταζόμενα. Ναι. Έχουμε παράδειγμα. Αυτά παρατηρούνται κυρίως, κυρία Σακαλή, βέβαια, σε περιοχές, κυρίως χωριά, αν δεν κάνω λάθος, κατά εκεί, και στη Θάσο ή και μέσα στον αστικό ιστό. Ναι. Παρατηρούνται και στην περιφέρεια και μέσα στον αστικό ιστό. Αυτό που σας είπα για το κενό των μαθηματικών υπάρχει, παρατηρήθηκε και στη Χρυσούπολη. Δηλαδή σε μια περιοχή η οποία έχει, δεν θεωρείται προβληματική. Πρωτεύουσα Δήμου, έτσι. Ναι. 1,5 λοιπόν μήνας έχει περάσει και λείπουν ήδη 51 καθηγητές, όπως σας είπα. Εδώ είναι ένα γενικότερο πρόβλημα, γιατί περίπου το 1/4 των εκπαιδευτικών του νομού μας είναι αναπληρωτές. Yeah. Όπως καταλαβαίνετε, αυτοί δεν καλύπτουν έτσι ευκαιριακές ανάγκες ή πρόσκαιρες ανάγκες, αλλά καλύπτουν μόνιμες ανάγκες στην πλειοψηφία τους. Επομένως, η ανάγκη για πρόσληψη μόνιμου προσωπικού είναι πάρα πολύ μεγάλη. Και κάθε χρόνο μεγαλώνει ακόμη περισσότερο, γιατί βγαίνουν πολλοί εκπαιδευτικοί στη σύνταξη. Ούτως ή άλλως είναι ο μέσος όρος η ηλικία των εκπαιδευτικών είναι πάνω από 50 χρονών, 55 χρονών και πάνω. Αυτό είναι τεράστιο όπως το πρόβλημα. Ναι, όπως και καταλαβαίνετε. Δεν προχωράει ενδεχομένως και η πρόσληψη νέων εκπαιδευτικών. Δεν, αυτό το οποίο ή αυτοί που προσλαμβάνονται. Ο αριθμός των εκπαιδευτικών που προσλαμβάνεται γίνονται προσλήψεις, αλλά είναι μικρός. Δεν μπορεί να καλύψει αυτές τις ανάγκες που υπάρχουν στα σχολεία. Αυτό είναι το ένα πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε. Και το δεύτερο και πολύ σημαντικό πρόβλημα είναι η μείωση των μισθολογικών απολαβών μας. Το οποίο βέβαια σήμερα εμείς και το προτάσουμε. Θέλω να σας πω ότι την τετραετία εκείνη 2010-2014 χάσαμε περίπου το 30% του μισθού μας. Και έκτοτε, δηλαδή τα επόμενα χρόνια, παρατηρείται έτσι μισθολογική στασιμότητα ή κυρίως η καλύτερα μισθολογική καθίζηση, θα λέγαμε, των απολαβών μας. Τώρα βέβαια, όπως ανακοινώθηκε, θα έχουμε μία αύξηση του μισθού μας στις τάξεις των 50 ευρώ το μήνα από τις αρχές του Γενάρη. Mm. Αλλά αν θέλουμε να δούμε ποια είναι η αξία αυτών των χρημάτων που θα πάρουμε, μπορούμε να τα αντιστοιχίσουμε με 4 λίτρα λάδι σήμερα. Αυτό καταλαβαίνετε. Πάλι η αύξηση αυτή η οποία θα πάρουμε ξανεμίζεται εξαιτίας της αύξησης του κόστους των προϊόντων, όπως και του κόστους της διαβίωσής μας. Ιδιαίτερα ο μεγάλο πρόβλημα αντιμετωπίζουν οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί, τον οποίο ο εισαγωγικός μισθός είναι περίπου 750 ευρώ. Καταλαβαίνετε τώρα τι σημαίνει αυτό για έναν νέο άνθρωπο.
Λοιπόν, ενώ ακούγεται έντονα η βροχόπτωση, ακόμη και εδώ μέσα στο στούντιο, με ενημέρωσαν και τα παιδιά από το κοντρόλ, βρέχει αρκετά. Άλλωστε το είχε πει ότι κάπου κοντά στο Μεσημεράκι θα έχουμε βροχές. Αλλά η πιο έντονη μέρα, όπως είπαμε, θα είναι το Σάββατο. Λοιπόν, αυτοί οι Κινέζοι είναι δηλαδή είναι αθεόφοβοι, δεν υπάρχει. Τι κάνανε, λέτε, για το παράνομο παρκάρισμα. Αυτό πάει γάντι σε εμάς. Άλλωστε εδώ το παράνομο παρκάρισμα βολεύει τον καθένα. Το αγαπάμε ιδιαίτερα εδώ στην Ελλάδα. Μια νέα μέθοδος όμως που κάνανε οι Κινέζοι ίσως σοφρονήσει κάποιους. Πόσες φορές δεν έχουμε δει ένα αυτοκίνητο να παρκάρει παράνομα, να παρκάρει λόξα, να πιάνει θέσεις για δύο αυτοκίνητα και άλλα τέτοια όμορφα και ευτράπελα. Και πλέον ο κόσμος κουράστηκε, δεν δίνει και ιδιαίτερη σημασία. Σε κάποιες χώρες όμως, όπως η Κίνα, το ψάχνουν το θέμα και βρήκαν έναν τρόπο να κράζουν κάποιον που έχει παρκάρει παράνομα. Και κατέληξαν σε μια έτσι ιδιόμορφη λύση. Τι είναι αυτή η λύση, για να δω αν το... αυτή είναι η λύση. Δείτε το λίγο. Στο καθρέφτη και στην πόρτα. Τι είναι αυτό. Αυτό λοιπόν θα πηγαίνουν, προφανώς οι αστυνομικοί πέραν από την κλίση, θα το βάζουν στο αυτοκίνητο, έτσι όπως το είδατε, μεγάλες βεντούζες είναι, για να τροπιάζουν τους οδηγούς ώστε να παρκάρουν σωστά. Θα αρχίζει αυτό να κράζει. Η μέθοδος αυτή περιλαμβάνει, λέει, την τοποθέτηση μιας βεντούζας στην πόρτα ενός αυτοκινήτου που έχει παρκάρει λαθασμένα, μαζί με ένα καλώδιο που τη στερεώνει στο εξωτερικό μέρος του καθρέφτη για να μην πέσει. Η βεντούζα περιέχει έναν χρονοδιακόπτη και μια συσκευή GPS. Το χρονόμετρο παρακολουθεί πόσες μέρες έχει τοποθετηθεί η βεντούζα και το πρόστιμο για το λαθασμένο παρκάρισμα αυξάνεται αναλόγως. Η λειτουργία του GPS χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό του παραβάτη οδηγού εάν δεν πληρώσει αμέσως το πρόστιμο. Μάλιστα. Τι γίνεται έξω, ρε. Παναγία μου. Πολύ βροχή πρέπει να ρίχνει. Λοιπόν, για την Ελλάδα δεν είμαστε και τόσο σίγουροι ότι αυτή η μέθοδος θα είναι αποτελεσματική. Σε χώρες όμως όπως είναι η Κίνα, με μια ανεπτυγμένη κοινωνική ευαισθησία, μοιάζει ως μια σοβαρότατη λύση. Άλιστα. Αμέ, τι νομίζατε. Και είναι Κίνα, δεν είναι άιντε, μπάντε σκύλια, λέστε και κάνετε ό,τι θέλετε. Να σας πω και αυτό το τελευταίο, μια και το βλέπω μπροστά μου. Προσέξτε λίγο. Για δείτε λίγο αυτή την εικόνα. Δείτε τι. 1, 2, 3 τελάρα. Μην κάνετε αυτό το λάθος. Να βάλετε για να πιάσετε πάρκινγκ, να ξεφορέσετε κάποιες οτιδήποτε. Κάποια εμπορεύματα ή κάποια άλλα. Και οτιδήποτε σαν κι αυτό. Τελάρα ή καδρόνια ή τενικέδες ή δεν ξέρω τι. Σε περίπτωση που δεν το γνωρίζετε, είναι πέρα για πέρα παράνομο και μάλιστα έχει ένα σοβαρό πρόστιμο, θα σας πω αμέσως τώρα. Σύμφωνα λοιπόν με το άρθρο 48 παράγραφος 1 του ΚΟΚ, η κατάληψη τμήματος οδού και πεζοδρομίου αναφέρεται ότι απαγορεύεται ρητά και κατηγορηματικά. Το πρόστιμο είναι 400 ευρώ. Γι' αυτό, αν σκέφτεστε να το κάνετε, ξανασκεφτείτε το. Με αυτά, κάπου εδώ φτάσαμε και σήμερα στο τέλος, να δούμε πώς θα φύγουμε τώρα, με τη βροχή. Αλλά εντάξει, τι να κάνουμε. Ο βρεγμένος στη βροχή λέει, τι φοβάται. Μα τι φοβάται, αλλά... Κυρίες και κύριοι, αυτά και για σήμερα. Αύριο τα νεότερα, πρώτο Θεός στις 10 θα είμαστε και πάλι εδώ. Περιμένω και εσάς την καλή μου μέρα.